Μπράβο Γιώργο, έτσι, έτσι. Λίγο τώρα, η Καταρίνα. Λοιπόν, παίρνω θέση, γιατί ξεκινάει επισήμως τον καλά. Βεβαίως, δεν μπορώ να ξεκινήσω επισήμως τον καλά, αν δεν πάρω πρώτα την έγκριση του Προέδρου. Μισό λεπτό, Πρόεδρε, να ελέγξω εδώ τα κορίτσια. Σωτηρία, φτιάξε μαλλί, είστε ok. Εδώ, αγόρια, καπέλα, σγουρά μαλλιά. Αφού και ο Νίκος έχει βγάλει τα παπούτσια και είναι σε θέση ιδεολογισμού, Πρόεδρε, πιστεύω ότι μπορείς να ξεκινήσεις. Κηρύττω την έναρξη του απόψινού γκαλά. Θέλω να έχουμε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα και κάποιος από εσάς σήμερα θα ολοκληρώσει την παρουσία του στο Power of Love, το οποίο είναι κάτι πολύ στενάχωρο και για εσάς και για εμένα. Οπότε θέλω να είμαστε έτσι συντονισμένοι, θέλω να έχετε το νου σας όπως και τις προηγούμενες φορές. Θα υπάρξουν ψηφοφορίες, θα πρέπει να πάρετε σημαντικές αποφάσεις. Εύχομαι να πράξετε το καλύτερο, πραγματικά. Είστε εντάξει? Πένα. Όχι, δεν είστε. Ωραία, δεν πειράζει, θα σας ξεκινήσουμε αλλιώς που είναι σίγουρα εντάξει. Αυτός ο άνθρωπος αυτός με το σακάκι το μαύρο. Όχι εσύ Δημήτρη μου που είσαι ο δημοφιλής των αγοριών, το άλλο το αγόρι με το σακάκι. Αναστάση, Πρόεδρε μου, πες μου σε παρακαλώ, αφού είπαμε τι ωραίο περάσατε στον Πόντρουμ, είδαμε εκεί πέρα τα αυτά που κάνατε, γυμναστικές, το ένα το άλλο, μπάνιο, κοκτέιλ, χορούς κτλ. Θέλω να πάμε πριν από αυτό και να πάμε στην εβδομάδα αυτή που πέρασε. Πώς ήταν για σένα? Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία, η μετάβαση από την αφάνεια στο παιχνίδι. Αφάνεια. Έχει δύο εβδομάδες, είσαι ο άνθρωπος των γενεθλίων, ο άνθρωπος που βγαίνει δημοφιλέστερος. Εδώ σφάζονται κοριτσάκια στην ποδιά σου, κυρίες στην ποδιά σου, για να τα λέω έτσι όπως είναι τα πράγματα. Όχι, αυτό με τιμάει και με χαροποιεί και το δέχομαι με τεράστια χαρά και ευγνωμοσύνη. Από εκεί και πέρα πρέπει να διατηρήσω μια συνέπεια και μια συνέχεια στην παρουσία μου και στην ακεραιότητα εδώ πέρα στο παιχνίδι, ώστε να μην βρεθώ προ εκπλήξεων. Γιατί μην ξεχνάμε ότι σαν αυτές τις στιγμές τις κρίσιμες που ζούμε αυτή τη στιγμή, θα έρθουν και άλλα γκαλά και πρέπει να προνοήσουμε ώστε, εν πάση περιπτώσει, να είμαστε σχετικά δημοφιλείς και να μην ολοκληρώσουμε σύντομα το κύκλο μας στο παιχνίδι. Και βλέπεις να τα καταφέρνεις? Ποιες είναι οι κινήσεις που θεωρείς ότι πρέπει να κάνεις για να διατηρήσεις αυτό σου το πολύ ωραίο πρόσωπο, την Προεδρία και βεβαίως όλο αυτό που συμβαίνει γύρω από το πρόσωπό σου? Πρέπει να διατηρήσουμε μια συνέπεια, μια σοβαρότητα, μια ακεραιότητα και μια ευγένεια. Έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι η ευγένεια είναι η δύναμή μας σε αυτό το παιχνίδι και πρέπει να το υποστηρίξουμε αυτό έμπρακτα. Μιλάς στον εαυτό σου, στον πληθυντικό ή εννοείς και άλλους μαζί? Πιστεύω ότι είναι το μόνος δρόμος για όλους μας, ώστε να πορευτεί ο καθένας εξημών σε αυτό το παιχνίδι με την ελπίδα ότι μπορεί και να κόψει και το νήμα. Η ευγένεια. Ναι, η ευγένεια, σίγουρα. Πολύ σωστά. Ναι. Συμφωνώ απολύτως. Και εγώ συχαίνομαι πάρα πολύ τους αγενείς ανθρώπους και αυτούς που δεν έχουν τρόπους. Γλυκερία μου. Κατερίνα μου. Πέρασα πάρα πολύ ωραία αυτήν την εβδομάδα, ηρέμησα, όπως είπα και στα παιδιά, ξαναβρήκα τον εαυτό μου και ήρθα πάρα πολύ δυναμική, με πολλή ενέργεια. Έχω μιλήσει σε όλα τα αγόρια πλέον, ναι, με τα κορίτσια μου πάρα πολύ καλά, έχω μιλήσει και με τον Αναστάση παραπάνω. Όλα καλά. Να σε ρωτήσω κάτι. Πιστεύεις ότι η παρουσία του Αναστάση σε βοήθησε στο να κατορθώσεις, να βρεις αυτή την ηρεμία και την ησυχία που τώρα αισθάνεσαι? Ναι, και ο Αναστάσης, γιατί είναι αρκετά ήρεμος άνθρωπος. Είχαμε πάρα πολύ ωραίες κουβέντες μαζί και οι δύο χαλαρώσαμε, ηρεμήσαμε, είπαμε πράγματα ο ένας για τον άλλον και στο Bodrum που πήγαμε. Εδώ πέρα με τα κορίτσια. Πολύ ωραία. Μάνα, ναι. Θα ήθελα λοιπόν, μια και μίλησα μέσα στους δύο, ωραία, να δούμε κάτι έτσι ωραίο που σας αφορά και ωραία, μετά μπορούμε να τα ξαναπούμε κιόλας. Βρε, αδερφέ.
από την άλλη είχα τον Αναστάση από εκεί πέρα, με κοιτούσε όλη την ώρα. Εσύ και το είχε Αναστάση. Γιατί. Κοίτα, είναι το στυλ μου πάρα πολύ ο Αναστάση. Μου αρέσει. Άρα είχα δίκιο. Ναι. Ξέρεις, επειδή θυμάμαι ότι η προηγούμενη σου σχέση είχε τέτοια διαφορά ηλικίας. Ναι. Αναστάση έχει πολύ ωραίο στυλ. Ευγενικός, έχει λόγο. Είναι παιδί μου άντας αυτό που λέμε. Μπα. Βέβαια, καταλαβαίνεις ότι. Ναι. Τι είσαι με Αναστάση. Δεν έχω καμία σχέση. Ναι, καμία σχέση. Είναι καμία σχέση. Είναι καμία σχέση. Πολύ ωραίο ντύσιμο. Και εσύ πάντα είσαι ντυμένη εξαιρετικά. Ευχαριστώ. Όχι πάντα είσαι η πιο κομψή από όλες τις κοπέλες. Α, αυτό με τιμά τώρα που λες. Όχι, είναι γεγονός. Το υποστηρίζεις αφού έχεις ασχοληθεί και με το modeling. Ναι, 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 ναι. Ασχολώ. Έχεις αυτοπεποίθηση. Είσαι γλυκύτατη. Είσαι γλυκύτατη. Και... Ευχαριστώ. Το λέω και το νο. Και χάρηκα πάρα πολύ που έλαβα αυτό το γράμμα με τις ερωτήσεις. Δεν ξέρετε πόσο χάρηκα. Αν μας δοθεί η ευκαιρία, θα περάσουμε όμορφες στιγμές μαζί. Το πιστεύω. Χαρά μου. Εγώ θα το επιδιώξω. Στο δηλώνω από τώρα, να ξέρεις. Ποιον? Θα το επιδιώξω. Α, μέσα από το παιχνίδι, δηλαδή, όποτε μου δοθεί η ευκαιρία, θα είσαι η μοναδική μου επιλογή. Ο χρόνος επειδή κυλάει πολύ γρήγορα. Όντως, κυλάει πολύ γρήγορα χρόνος εδώ πέρα μέσα, ρε παιδιά. Με προβληματίζει αυτό, γιατί θα μπορούσα να σ' ακούω με τις ώρες. Εν τω μεταξύ είχε τελειώσει ο χρόνος και εμείς καθόμαστε εκεί πέρα μιλούσα. Υπάρχει ένας ενθουσιασμός ευχάριστος και μια θετική διάθεση, αλλά... Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Τι ήταν αυτό που σε ενθουσίασε σε αυτά τα 5 λεπτά? Ότι υπήρχε επικοινωνία και ευήκο αότα. Ας ρωτήσουμε λοιπόν τη Μαρκέλα πώς της φαίνεται η κατάσταση αυτή. Καλοδεχούμενο. Τι να σας πω τώρα. Τι είναι καλοδεχούμενο. Εμένα το μόνο εγώ τώρα ας πούμε που γέλαγα είναι που κοιτάω τον Τζέσον και είπα ότι χωρίς το βίντεο που ξεκινήσαμε ήταν τα ίδια λόγια ότι έχει πει και στον Τζέσον και η επαναλαμβανόμενη κασέτα που είναι τα ίδια και τα ίδια με ίδια φωνή, με ίδιο ύφος, με ίδιο πρόσωπο. Είναι λίγο κάπως τώρα αρχίζει και λίγο παράξενο μου φαίνεται κιόλας. Αλλά αφήστε αυτό. Ανεξάρτητα από αυτό, έρχεται στο κόκκινο ντομάτιο. Πολύ ωραίο ντύσιμο, μα το ίδιο είδαμε και με τον Τζέισον. Δηλαδή, εντάξει, άσε δύο λεπτά στον άνθρωπο να αντιδράσει και αυτός από μόνο του. Η γνώμη μου, έτσι, γι' αυτό γέλαγα εγώ. Τίποτα άλλο. Όλα άλλα καλοντεχούμενα. Έχουν βάλει κάποια συγκεκριμένα μέσα. Ναι. Δεν έχουν βάλει όλη την συνομιλία που έχουμε κάνει. Σίγουρα, με τον... σίγουρα. Μπορεί να κάνω λάθος, είπα. Είπανε πάρα πολλά. Με τον Αναστάση έχουμε πει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα πάρα πολλά πράγματα. Αυτό θέλω να πω, ότι έχουν βάλει κάποια συγκεκριμένα μέσα. Τι να πω τον άνθρωπο. Τι να βάζαμε μέσα. Χρειάζεται να μου το πεις. Δεν χρειάζεται καν να μου απαντήσεις. Εγώ είπα απλά τη γνώμη μου. Πολύ ωραία ήταν αυτά που πήγε η κυρία πάντως. Όχι, εγώ είπα τη γνώμη μου. Τι είπε, Σοφία? Πολύ όμορφα λόγια είπε η κυρία. Πολύ ωραία εκφράζεται. Εμένα δεν μου φαίνονται ίδια, γιατί μιλάμε για δύο διαφορετικούς ανθρώπους. Τώρα, αν είναι η και αυτό, Μαρκέλα ότι μιλάμε τα για εντελώς δύο διαφορετικούς ανθρώπους. Αλλά και πάλι, οκ. Εγώ τη βλέπω πάντως λιγότερο, συγγνώμη, cringe και πιο σοβαρή πλέον. Αλλά όχι με τη διαφορά στα αγόρια. Σαν γλυκερία έχει ηρεμήσει και έχει βρει τα πατήματά της και εκφράζεται αλλιώς. Το ίσχυε. Αυτό τώρα τι ήταν που είπε. Τι λιγότερο cringe, δηλαδή. Δεν βλέπει εγώ, τη θάλασσα που, που είναι cringe, δηλαδή. Τι, γιατί το λες αυτό. Μπορεί να χριστώ. Θα τελαθούμε τελείως. Γι' αυτό είπα ότι δεν έχει... Αυτό, δεν ξέρω, είπα, δεν έχει σχέση με το άτομο. Ναι. Λέω σαν γλυκερία έχει ηρεμήσει. Μα το ίδιο λέει και η Μαρκέλα, ότι δεν έχει, δεν έχει καμία σχέση το άτομο. Άρα αυτό δεν ήταν είπε, αυτό. Ναι, αλλά λέει ότι λέει τα ίδια λόγια. Εγώ λέω ότι λέει διαφορετικά λόγια. Α, διαφορετικά. Ότι έχει αλλάξει ο τρόπος που εκφράζεται. Α, γιατί η Μαρκέλα είπε, δεν έχει σχέση το ένα άτομο με το άλλο, αλλά ότι η γλυκερία λέει τα ίδια, παρόλο που δεν έχει το ένα άτομο σχέση με το άλλο. Άρα εσύ λες κάτι άλλο τώρα. Ναι, ναι, ναι. Ότι η γλυκερία λέει άλλα εδώ. Ότι έχει αλλάξει. Δεν θεωρώ ότι εκφράζεται με τον ίδιο τρόπο. Έχεις πει η γλυκερία ότι το στυλ του είναι το στυλ σου για τον Τζέισον. Τι έχω πει? Για τον Τζέισον. Αυτό που είπες για τον Αναστάσιο, ότι είναι το στυλ σου, το έχεις πει για τον Τζέισον. Να πάρουμε, ρε παιδί μου, κάποιες σταθερές. Όχι. Απ' την αρχή στα κορίτσια. Όχι, από την αρχή στα κορίτσια είχα περιγράψει. Τι γίνεται? Δεν ξέρω, προσπαθώ να καταλάβω τι θες να πεις τώρα. Εγώ, επειδή είμαι στην άκρη. Δεν κατάλαβα την ερώτηση.
Μια χαρά απαντάς. Εγώ στο βίντεο είπα ότι είναι το στυλ μου Αναστάς. Αυτό λέω. Α, ο Τζέισον δεν το είχε πει ποτέ. Είπε ότι της αρέσει σαν αγόρι, αλλά όχι ότι είναι το στυλ της. Α, πού είναι το κακό. Τίποτα κακό. Απλά δεν είπες τα ίδια λόγια στον Αναστάση από ό,τι είπες στον Τζέισον. Εντάξει. Αυτό συνειδητοποιούμε, δεν είπες τα ίδια λόγια. Άρα αυτό που λέει Τι ξέρω, δεν έχω καταλάβει. Προσπαθώ να καταλάβω. Αυτό είναι γνώμη μου, βεβαίως. Η Μαρκέλα λέει ότι αυτά τα λόγια που έλεγες για τον Τζέισον τα λες τώρα για τον Αναστάση. Κάποια, όχι όλα, είπαμε. Δεν είναι ακριβώς τα ίδια, δεν έχουμε δει και πολλά. Από αυτά που όμως που είδαμε είναι. Εγώ το άρχιζα όχι για κακό. Γιατί λέει με το ίδιο τρόπο, δεν κατάλαβα και σε ποιον λέει έτσι τα ίδια λόγια. Που μιλάω εγώ σαν αυτό λέω, εντάξει, οκ, okay, και είπα. Απλά αυτό που κάνεις είναι αγένεια που γελάς δίπλα της. Σοβαρά. Yeah. Τι? Πολύ σοβαρά. Αυτό που κάνει, που γιατί γελάει. Γιατί εσύ δεν γελάτε όταν μιλάω εγώ. Όχι, δεν το κάνω με τόσο έντονο τρόπο. Α, πρέπει να εγώ έντονα, να φέρεις, γιατί δεν κρύβομαι, εντάξει. Έντονα θα το κάνω, όποτε θέλω. Ναι, απλά γίνει αγενή. Α, είναι ο λόγος να με ψηφίσεις. Όταν γελάει, και εγώ μπορώ να γελάω. Περίμενε, και εγώ μπορώ να γελάω. Δηλαδή, καλά που μετά σε δύο εβδομάδες δεν μπορώ να σου το πω επειδή περάσαν δύο εβδομάδες. Άσε τώρα, σε παρακαλώ. Βάλτε τα νύχια μέσα. Γελάω εδώ και τώρα. Για βάλτε λίγο τα νύχια μέσα να κάνουμε καλά. Ορίστε. Είπε ο άντρας. Αναστάση μου. Είναι ακόμα και ακριβώς τα ίδια λόγια να πει. Είναι ακριβώς τα ίδια. Πάλι εμένα με τιμάει, γιατί τα απευθύνει με ευγένεια. Και αυτό το τόνισα, ότι η ευγένεια έχει σημασία, ο τρόπος. Ακριβώς και τα ίδια λόγια. Και επίσης τα απευθύνει σε ένα παλικάρι στο Τζέισον, ο οποίος είναι ένα πολύ όμορφο παλικάρι, πολύ ευγενικό. Είναι gentleman, το έχω τονίσει πολλές φορές. Και είμαι πολύ χαρούμενος που είχαν έρθει πολύ κοντά αυτά τα παιδιά και το χάρηκα κι εγώ. Και τώρα είμαι ακόμα πιο χαρούμενος που υπάρχει μεταξύ μας έτσι μια ωραία πρόθεση και από τις δύο πλευρές να γνωριστούμε καλύτερα και την εξέφρασε με πολύ με γλυκύτητα, με πολύ κομψότητα και ακριβώς και τα ίδια λόγια να τα είπε εξακολουθούν να με αγγίζουν, να με τιμάνε και να μου δίνουν και τεράστια χαρά. Δηλαδή, καμιά φορά έχει σημασία η πρόθεση, ο τρόπος, η ευγένεια. Αυτά μετράνε. Τώρα όλα τα άλλα, αν καθόμαστε και ασχολούμαστε με τα λογάκια και τα λοιπά, νομίζω ότι υποβιβάζουμε την ουσία και χάνουμε την ουσία. Η ουσία είναι ότι υπάρχει μια πολύ καλή διάθεση και πρόθεση και από τις δύο πλευρές. Από ποιες δύο πλευρές, γιατί μπορώ να σου πω ότι υπήρχαν αυτή την εβδομάδα και άλλες πλευρές. Ναι, ωραία. Είμαστε όλοι εδώ ελεύθεροι. Εγώ και εμένα ρωτάς. Εγώ λέω ναι. Για όλους. Τουλάχιστον για παίρνεις όρκο, δηλαδή. Μπορώ να μιλήσω για τον εαυτό μου και να πω ναι. Είμαι ελεύθερος. Είσαι ελεύθερος. Ασφαλώς. Το ελεύθερος και όχι δεν απλά. Δεν φοβάσαι τίποτα, δεν όχι τίποτα. Απλά είμαι ελεύθερος. Θα έλεγα και είμαι και διαθέσιμος κιόλας. Και available. Μπράβο, με βοηθάς. Γιατί κι εγώ εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι. Δεν απευθύνεσαι προς μία κοπέλα, απευθύνεσαι προς όλες τις κοπέλες. Είχα τη χαρά την και την ανέλπιστη τιμή και παρελπιστή. Δεν το περίμενα, να λάβω γράμματα και από τις δύο κοπέλες. Βέβαια, από δύο, γιατί αυτό, δεν πήρες μόνο από την Μαρκέλα. Οι οποίες είναι, η κάθε μία είναι ξεχωριστή, ιδιαίτερη, πραγματικά και μάλιστα είχαν τη χαρά να δεχτούν και αυτές τις φλερτ και από το Δήμο και από τον Τζέισον. Και λογικό είναι να δοκιμάσουν, να πειραματιστούν, να έρθουν πιο κοντά. Και το χάρηκα να παρακολουθώ αυτό το φλερτ. Τώρα, συγκυριακά βρίσκομαι και εγώ σε αυτή τη θέση, η οποία... Πώς σε κάνει να αισθάνεσαι αυτό το συγκυριακό που έχεις... Ευθύνη πρώτα απ' όλα, ευθύνη, γιατί είναι λεπτές ισορροπίες και δεν θα ήθελα ποτέ να στεναχωρήσει ή να πληγώσει κανένα. Είναι πάνω απ' όλα ευθύνη. Δευτερευόντως χαρά ή να κολακευτώ, δευτερευόντως. Mm-hmm. Αυτό είναι δευτερεύον. Το πρώτο είναι μια ευθύνη. Αλλά είπα, το τόνισα και πριν, ότι πρέπει να πάνω απ' όλα να συμπεριφερθώ με ευγένεια. Πολύ σωστό. Και στις δύο κοπέλες. Είτε είναι μία, είτε είναι δύο, είτε από αυτές τις κοπέλες, πρωτίστως πρέπει να αναφερθώ με ευγένεια. Άρα αυτό τώρα, εδώ, ναι. Σε αυτό το momentum, ναι. Σημαίνει ότι το ξανασκέφτεσαι τώρα που κάνουμε αυτή την κουβέντα μαζί και θες να πεις κάτι στη Μαρκέλα, μια και δεν ανακαλείς αυτό που είπες στην Γλυκερία. Προσπαθώ κι εγώ να καταλάβω. Ναι, να βοηθήσω και τα κορίτσια να καταλάβουν. Κατάλαβες. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστώ. Και θα ήταν λάθος μου να μην είμαι ξεκάθαρος και να μην το αφήσω αυτό να διαιωνιστεί και να φθείρει κάποιους.
Υπήρχε με τη Μαρκέλα μια πολύ ωραία πρώτη προσέγγιση, αλλά γίναμε παρατηρητές ενός συμβάντος, δηλαδή είχε μια αντιδικία πολύ έντονη με το Δήμο, η οποία της οποίας έχουμε γίνει επανειλημμένα μάρτυρες. Και αυτό και με δυσαρεστεί, δικαίως με δυσαρεστεί, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι η Μαρκέλα, παρότι ξεκουράστηκε στον Bodrum και ανανεώθηκε, δεν μπόρεσε να ξεπεράσει αυτό που ένιωθε για το Δήμο. Και δεν θα μπορούσα εγώ να πορευτώ με τη Μαρκέλα. Και να σου πω και επιπλέον, εγώ το Δήμο το σέβομαι και τον εκτιμώ πολύ. Θέλω να δηλώσω και αυτό. Και δεν θα μπορούσα να πορευτώ με τη Μαρκέλα, η οποία στον ίδιο χώρο θα κοιτούσε το Δήμο και θα αισθανόταν άσχημα και δεν μ' αρέσει. Και εμένα με φθείρει, με προβληματίζει και με στεναχωρεί. Οπότε είναι πιο εύκολο πλέον να δηλώσω ότι εφόσον έκανα εδώ πέρα κάποια σχέση ή κάποια προσπάθεια, παρά τη δυσκολία του εγχειρήματος, και καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, τη δυσκολία του εγχειρήματος, αυτό είναι νόητο. Δεν καταλαβαίνω τώρα, ναι, είμαι ειλικρινής, όχι. Α, οκ. Okay. Θα ήταν με τη γλυκερία. Ναι. Και εγώ έκανα μια προσπάθεια, έδωσα μια ευκαιρία, την άκουσα με πάρα πολύ προσοχή τη Μαρκέλα, με πάρα πολύ προσοχή την άκουσα και μου είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα, την γνώρισα καλύτερα. Αλλά βλέπω ότι με το Δήμο δεν έχει ξεπεραστεί. Και δεν το βλέπω μόνο εγώ, το είδες και εσύ αυτό. Περίμενε αυτό τώρα. Ακόμα και αν είχε ξεπεραστεί, δεν θέλω να κάνουμε υποθετικά σενάρια. Μακάρι εγώ να ήμουν έγκριτος ψυχολόγος και να είχα το χρόνο και. Που δεν είμαι. Μακάρι να ήμουν εγώ. Αλλά τώρα δεν μπορώ να μπω στη ψυχή του καθενός και στο ψυχισμό. Εδώ δεν μπορώ να μπω καλά-καλά στο δικό μου και να τον ερμηνεύσω. Τη δικιά μου απλά χώρια ποιο θα είναι. Επειδή είπες, γιατί. Η ουσία είναι η εξής. Η ουσία είναι ότι. Σε δεύτερη φάση, αν βρισκόμουν με τη Μαρκέλα και τα λοιπά, θα της έλεγα ότι υπό τις δεδομένες συνθήκες θα προτιμούσα να πορευτώ, να έχω την ευκαιρία μου με τη γλυκερία. Αυτό θα ήταν. Αυτό ήταν μια αποφάση που πήρες τώρα ή την είχες πάρει και εγώ σε βοήθησα απλώς να την εξωτερικεύσεις. Την έλαβα τη στιγμή που ήμουν σε ένα μικρό δίλημα, ας με επιτραπεί, και είδα ότι η κατάσταση πάλι δυναμητίστηκε εκεί. Εγώ είμαι άνθρωπος που λατρεύω πάρα πολύ την ηρεμία, ξέρεις. Δηλαδή, ναι. Και τη γαλήνη σε βαθμό, δηλαδή, όχι που τη λατρεύω, ότι θεωρώ. Το καταλαβαίνω αυτό. Ναι, αλλά γιατί προαπαιτούν. Δεν μου το είπες τότε, αφού είχες πάρει την αποφάση. Γιατί δεν θέλω, δεν θέλω να είμαι ένας τρίτος. Ξέρεις, μιλάω μόνο όταν μου δίνει το λόγο. Δεν ξέρω αν το έχεις πατρίσει. Ναι, βέβαια. Και επειδή σου έδωσα το λόγο και σε ρώτησα. Προτιμώ να είμαι πυροσβέστης παρά να είμαι πυρομανής, ας πούμε. Άρα προσπάθησες να είσαι ευγενικός προς τη Μαρκέλα και να μην τη στεναχωρήσεις. Και προς όλους σας. Ενώ είχες πάρει μια άλλη απόφαση. Μα και προς όλους σας. Γιατί εγώ να μονοπολώ τη συζήτηση και αυτό που δεν μου αρέσει να κάνω οι άλλοι να το κάνω εγώ. Γιατί ναι. Λόγο. Μαρκέλα, θα μας ξεκαθαρίσεις λίγο αυτό. Εγώ. Συγγνώμη, η ερώτηση δεν κατάλαβα. Η ερώτηση είναι, επειδή έγινε αυτό προηγουμένως που μιλούσαμε και λέγαμε για τις εκδρομές κτλ. Και υπήρξε ένας διαπληκτισμός, μία ένταση, θα την ονομάσω, με το Δήμο. Εγώ όμορφα ξεκίνησα να μιλήσω. Όμορφα είπα ότι γι' αυτό το λόγο ψήφισα τη νίκη και ήταν και έτσι μαλακά και ωραία. Ναι, το καταλάβαμε. Εγώ, εμένα, άρπαξε η ερώτησή μου. Άρπαξε ο Δήμος και από εκεί ξεκίνησε η ένταση. Η εγώ δεν ξεκίνησα μου, την ένταση. Είναι τώρα πολύ συγκεκριμένη είναι. Τι? Εσύ έχεις συναισθήματα για το Δήμο? Μα όχι βέβαια. Όχι, δεν και έχει. Το ξέρει πολύ καλά και ο ίδιος ο Αναστάσης που πριν έγινε ό,τι έγινε, πήγαμε στο νησί μας, που βγάλαμε το όνομα μας, στο νησάκι που φάγαμε πριν προηγούμενη φορά, στο δείπνο μας. Και πώς λέγεται το νησί? Πρώτα απ' όλα. Πώς λέγεται το νησί? Θέλω να μπορώ να μιλάω σε ένα, ξέρεις, αν γίνεται. Καντερίνα. Εντάξει, ναι, πώς λέγεται το νησί? Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, είναι λίγο. Επαναλαμβάνω. Με όποια κοπέλα για να μιλήσω, θα είμαι πάντα ευγενής, ευγενικός και όχι μόνο ευγενής και ευγενικός, αλλά και ευδιάθετος. Πολύ ωραία. Η Μαρκέλα μου είπε: θέλω να δώσουμε μια ονομασία στο νησί, μια ονομασία κτλ. Μια ονομασία. Ωραίο και είναι εγώ, αυτό. Και εγώ επειδή μου αρέσει να παίζω με τις λέξεις, μου αρέσει πολύ, το ξέρετε όλοι σας αυτό. Και καμιά φορά μπορεί να με εκθέτει κιόλας, γιατί έχει και μια γραφικότητα αυτό, εν πάση περιπτώσει. Λέω, ωραία, το νησί. Λέω, θα κάνουμε ένα συνειρμό. Θα κάνω τον εξής συνειρμό, λέω, το εξής. Ναι.
Ας πούμε ότι είναι ένα κυκλαδίτικο νησί. Και ας πούμε ότι... Παναγία μου, πολύ μακριά πήγαμε. Θα προσπαθώ να συνδυάσω το όνομά σου με κάποια γνωστή γυναίκα, η οποία στην ελληνική ιστορία υπήρξε καραβοκύρισσα, ας πούμε. Τη Μπουμπουλίνα. Και είπα Μπουμπουλίνα, Μαρκέλα, ένωσα τα δύο ονόματα και το έκανα Μαρκελίνα. Και λέω αυτή την οδό μπορούμε να τη λέμε, ξέρω εγώ, Μαρκελίνα. Δηλαδή, το οποίο είναι ένα λογοπαίγνιο, χαριτολογώντας, okay, που νομίζω είναι ευχάριστο, έτσι δεν είναι. Δεν είναι δηλαδή όμως και το... Και όταν το συζητάμε... Δεν είναι και το απόλυτο... Δεν μπορούμε να επικαλεστούμε ότι είναι και το απόλυτο ρομάντζο. Είναι μια χαριτολογία, μια χαριτολόγος διάθεση. Α. Έτσι, δεν ανταλλάξαμε και μέρες. Όπως έχετε το ναό του Κόρκα, ας πούμε, εδώ έχουμε την οδό Μαρκελίνα. Δεν είναι μεταφορικό. Ναι, δηλαδή αυτό, εντάξει. Κυριολεκτικό. Κάνω μια συζήτηση χαριτολόγο και αυτό, εντάξει. Εντάξει, δεν σε κατηγόρησε. Όχι, απλά δεν θέλω να αναχθεί αυτό σε κάτι που δεν είναι. Είναι αυτό που είναι. Εσύ θεωρήσες ότι ήταν κάτι παραπάνω. Εγώ. Εμένα με ρωτάς τώρα. Ναι. Δεν ξέρω, γυλάγαμε. Δεν ξέρω τώρα που είδα αυτό που γίνεται με τη Σωτηρία και είπε ότι είσαι η μόνη εδώ. Με την Σωτηρία για την Γλυκυρία. Ότι είσαι η μοναδική μου επιλογή, κάπως έτσι στο παιχνίδι. Εγώ ξαφνιάστηκα, αλλά και πάλι δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Απλά ήθελα να πω ότι στο νησί μας, το λέω για πλάκα τώρα, για χαβαλέ, έχουμε πει και για τον Δήμο, το είπα ότι πάλι καλά που φύγαμε, ό,τι ήταν, έχω ξεπεράσει, το είπα στον Αναστάση. Τα έχω προσπεράσει, τα έχω ξεπεράσει, όλα τα κακά έχω αφήσει εκεί. Ήρθα εδώ ανανεωμένη, του το έχω δηλώσει. Ότι δεν υπάρχει τίποτα κακό, ίσα-ίσα. Είμαι με καλή διάθεση κλπ. Όπως είπε και ο ίδιος, ευχάριστη και ξεκούραστη. Αυτό ήταν. Και μου κάνει εντύπωση τώρα. Αλλά οκ. Okay. Θα την κάνω την ερώτηση. Εσύ θα ήθελες να γνωρίσεις καλύτερα τον Αναστάση, Μαργέλα. Εμείς ήμασταν στη γνωριμία γενικά από τα γενέθλιά του. Γενικά. Μιλάγαμε κάθε φορά που βρισκόμαστε με τους άντρες. Σήμερα, ας πούμε, βρεθήκατε, περάσατε ωραία μαζί. Πάρα πολύ καλά, ναι. Νόμιζα εγώ. Okay. Γλυκερία. Τι εννοείς νόμιζες. Εννοώ τώρα από ό,τι κατάλαβα ότι δεν παίρναγε και τόσο καλά ο κύριος Αναστάσης. Όχι, δεν είπε αυτό. Δεν είπε εσύ αυτό. Τώρα τι, εσένα άλλο σε ρωτήσαμε. Δεν με ρώτησε κάτι, Κατερίνα. Για μένα να πεις. Α, τι να πω. Τώρα εγώ τι να πω. Όχι, όλη αυτή την ιστορία, σε ρωτώ. Εγώ θεωρώ τώρα ότι έχουμε στριμώξει τον Αναστάση. Και δεν μου αρέσει αυτό που γίνεται. Τώρα ήταν... Εμείς τον έχουμε στριμώξει. Λίγο τον έχω. Έτσι νιώθω. Δεν ξέρω. Κοίτα την Κατερίνα, εγώ τη λατρεύω. Ναι. Γιατί πόσο έχει. Όχι, γιατί έχει μιλήσει ξεκάθαρα ο Αναστάσης. Δεν έχει κανένα πρόβλημα ούτε με τη Μαρκέλα, ούτε με μένα. Έχει περάσει πάρα πολύ ωραία. Και έχει πει και στο κόκκινο δωμάτιο ότι θα είμαι μοναδική του επιλογή. Ναι, δεν το ήξερε, παιδί μου, η Μαρκέλα αυτό. Ναι. Τώρα δεν το είδε λέω, σήμερα. Δεν λέω αυτό. Απλά λέει ότι νόμιζε ότι πέρασε καλά. Και λέω γιατί νόμιζε. Αφού πέρασε καλά και ο Αναστάσης και εσύ. Αλλά περνάω καλά. Πέρασα καλά. Πέρασα καλά. Και τώρα χαίρομαι πάρα πολύ. Όλα τέλεια. Πέρασα καλά. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Δηλαδή, εντάξει, έλεος, ρε, να πούμε. Τι άλλο να ακούσουμε τώρα. Έχω... Εντάξει, μην... Ηρεμία. Εντάξει. Γιατί αντιδράσε έτσι. Πώς έτσι. Όχι. Δεν είπα και κάτι. Με ρώτησες δύο φορές γιατί νόμιζες ότι πέρασες καλά. Και λέω, έτσι νόμιζα εγώ. Γιατί νόμιζες γιατί πέρασες καλά. Έτσι νόμιζα εγώ. Γιατί νόμιζες. Λέω, πέρασε καλά. Δηλαδή, ωραία, την πέμπτη φορά το ίδιο να σου απαντήσω. Okay, εντάξει. Γιατί όντως είναι ένας πάρα πολύ καλός άντρας, με πολύ ωραίο χαρακτήρα, με πολύ ωραίο τρόπο σκέψης. Κατερίνα, μου έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα με τον Αναστάση. Πόσα, τι έχετε πει πια. Όχι, πραγματικά μπορεί να είναι μικρό το χρονικό διάστημα, αλλά έχουμε πει πάρα πολλά και θα ήθελα να μάθω κι άλλα για εκείνον. Το καλό είναι ότι με βοηθάει πάρα πολύ να ανοίγω, με έχει βρει το κλειδί μου. Α. Ναι. Ναι. Και εμένα με βοηθάει. Και εμένα το ίδιο. Και εμένα με βοηθάει. Και τον έχω ήδη εμπιστευτεί κάποια πράγματα. Προσωπικά σου. Ναι, από το παρελθόν. Α, μάλιστα. Εσύ οτιδήποτε και να συμβαίνει, είσαι πάρα πολύ χαρούμενος, το ξέρεις.
Δηλαδή, κάνουμε μια σοβαρή κουβέντα, εσύ μόνο χαμογελάς. Έρωσα, αν δείκατε, πώς λέει. Τι είναι αυτό. Πώς θα έλεγες. Και εσύ, Αναστάση. Τώρα την έδωσε την απάντησή μου στον Τζέισον και θέλω να μου απαντήσει αν πιστεύω ότι εγώ έχω παίξει μαζί του. Τώρα που βρίσκεστε, αν μπορώ να ρωτήσω, με αυτά τις συζητήσεις που κάνατε στην Καπαδοκία. Κοίτα, είμαστε στο σημείο ότι έχω καταλάβει ότι έχει προβληματιστεί ο Δημήτρης. Εσύ δεν είσαι σίγουρος ότι θέλεις να είσαι με τη Σοφία. Εγώ έχω ένα-δύο πράγματα τα οποία με προβληματίζουν και χρειάζομαι λίγο χρόνο να τα δω όλα αυτά. Κοίταξε, όταν αντιλαμβάνεσαι ότι στερεύουν οι λέξεις μου και με χαρακτηρίζει μια λεξιπαινία, κάτι το οποίο σπανιότατα συμβαίνει σχεδόν ποτέ, μάλλον γίνονται εσωτερικές αλλαγές, ίσως. Άρα βγάζουμε το συμπέρασμα ότι η γλυκερία σε κάνει να χάνεις τα λόγια σου. Ναι, και αυτή η λεξιπαινία δεν πρέπει να συνεχιστεί, γιατί μετά θα γίνω κάτι διαφορετικό. Δηλαδή από το φλίαρο πολυλογάβου, μονοπόλου. Γιατί γνωρίζουμε διαφορετικές πτυχές του Αναστάση. Αλήθεια, εδώ. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ωραία, είδες το... Για σκέψε το ταξίδι που έχεις κάνει μέχρι τη σημερινή. Είναι αυτό που είχα πει, ημέρα, ότι το παιχνίδι τελικά μας βοηθάει, μας βοηθάει όλους και πρέπει να το δούμε αυτό, όχι απλά να γνωρίσουμε κάποιους άλλους, να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Το έχεις ξαναπεί αυτό, το θυμάμαι. Και το πιστεύω τόσο πολύ και γι' αυτό ενθαρρύνω πραγματικά όλους μας να το... Να το νιώσουν γι' αυτό και να καταλάβουν πόσο τυχεροί είμαστε, να το εκτιμήσουν, να το επανεκτιμήσουν. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε, Πρόεδρε. Αρκετά ασχοληθήκαμε. Μπορώ να πω κάτι εγώ, Κατερίνα. Όταν γυρνάς και λες, είναι το στυλ σου, δεν κατάλαβα. Άρα, για ποιο λόγο κάναμε ό,τι κάναμε ή προσπαθούσαμε να αγωνιστούμε από τη στιγμή που δεν είμαι το στυλ σου? Ωραίο. Υπήρχε και ο Αργύρης, οπότε μην αρχιώνεσαι. Καταλάβατε την ερώτηση. Γιατί τι. Κάνεις κάποιο συμβούλιο, κάνετε. Λέει, είναι το στυλ της ο Αναστάσης. Άρα από τη στιγμή που είναι το στυλ της, έχω πει στα κορίτσια, το είχαμε και πει και την προηγούμενη φορά, ότι έχω μία παραπάνω συμπάθεια στους πιο μεγάλους, κατάλαβες. Οπότε γι' αυτό το είπα έτσι. Από αυτή την άποψη. Δεν έχω πει γενικά ότι μου αρέσουν μόνο οι μεγάλοι. Δεν το έχω πει αυτό εδώ πέρα ποτέ. Okay. Τώρα... Εγώ δεν έπαιξα μαζί σου. Αν έτσι νιώθεις. Που φτάσαμε, ακριβώς. Τρέλα, τρέλα. Και ποτέ δεν το έκανα αυτό σε κάποιον άνθρωπο. Γιατί και... Να σώσω ακριβώς. Γιατί και στο Τζέισον... Δεν έχω να σώσω κάτι. Ναι, είδα διαφορετικά πράγματα, μα είναι δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι. Αν πεις κάτι για την γλυκερία, πες το σε εκείνη. Και λέω, από εκεί το πας, από εδώ το πας. Στον Τζέισον μιλάω. Δεν μιλάω για την γλυκερία. Για τον Τζέισον ξεκάθαρα. Απλά μιλάει εκείνη την ώρα. Μιλάει. Εντάξει, και όλα. Βάλε τάξη, Νικάρα, βάλε τάξη. Σταμάτησε, βρε. Βάλε τάξη. Όχι, απλά πρέπει να σα είπα ότι είμαστε γενείς που μιλάμε πάνω στη φωνή του άλλου και κάνει. Εγώ δεν καταλαβαίνω καθόλου τι κάνετε εσείς εκεί πέρα. Λέτε στην γλυκερία τι θα πει. Εγώ δεν έχω μιλήσει για το πώς θα απαντήσει η γλυκερία. Η γλυκερία ξέρει πώς σκέφτεται, η γλυκερία ξέρει τι θέλει. Οπότε τώρα μπορείς να δώσεις, έτσι όπως είσαι, αυτή η γυναικάρα, μια απάντηση στον Τζέισον. Μόλις τώρα την έδωσε την απάντησή μου στον Τζέισον και θέλω να μου απαντήσει αν πιστεύω ότι εγώ έχω παίξει μαζί του. Αν έχω βγάλει ένα ψεύτικο χαρακτήρα σε εκείνον. Ειλικρινά. Θες να σου πω οντός. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι απλά πάλι προχώρησες γρήγορα. Εγώ. Όχι εγώ. Με τον Αναστάση. Μην ξεχνάς ότι στο βίντεο, όταν είχες πάει με τη Σωτηρία, είχες πει ότι και εκείνη είχε βρει το κλειδί σου και σε ξεκλείδωσε. Α, δεν ξεπέρασες εσύ τον Τζέισον, Αναστάση, πρόσεχε, γιατί εδώ είναι το πειράζει. Δεν με πειράζει, άμα θέλω να τα ξαναβρούμε, δεν με πειράζει. Δεν είπα ότι είναι η πρώτη. Δηλαδή, άμα ο Τζέισον αισθάνεται πληγωμένος και θέλει, ζητάει μια δεύτερη ευκαιρία, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ δεν το πιστεύω όλο αυτό. Για πάμε. Όχι, δηλαδή, δεν θα μπω στη διαδικασία να... Καλά, να μαλώσουμε μαζί μας. Ζήταμε μια δεύτερη ευκαιρία τώρα, εμείς.
Δεν θέλω να μάλωσω με κανέναν. Όχι, δεν θέλω να μάλωσω. Άκουσε με. Αναστάση, Αναστάση. Όχι, θέλω να πω. Προσπαθούμε να κουβεντιάσουμε. Έχω πει ότι ούτε μαλώνουμε, ούτε διαπληκτιζόμαστε, ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει ένταση. Εδώ ο φίλος μου είναι ζεν. Ναι, ναι, καλά κάνει. Αλλά ο άλλος φίλος από την άλλη πλευρά έχει κάποιες απορίες. Ο Νίκος μπορεί να μην έχει και να μην τον ενδιαφέρει. Και να μας έχει και λίγο γραμμένους τώρα, έτσι, ας πούμε, με κλειστά τα ματάκια και όλα αυτά. Αλλά θέλω να σου πω ότι το θέμα είναι ότι ο Τζέισον έχει κάποια πράγματα να ρωτήσει. Απλά μήπως δεν μπορούν να λυθούν τώρα όλα, αυτό λέω. Εν ώψη του γεγονότος ότι έχουμε μια πολύ κρίσιμη ψηφοφορία. Εγώ για τον Τζέισον, Κατερίνα μου, εγώ για τον Τζέισον έχω νιώσει πράγματα. Έχω έρθει όντως αρκετά κοντά του. Όντως. Έχω πει πάρα πολλά και off camera στα κορίτσια. Για να μην παίζουμε τώρα εδώ πέρα. Και όντως είχα δείξει ενδιαφέρον και όντως όλα αυτά ήταν αληθινά. Εφόσον μου εξέφρασε κάποια πράγματα και τα αντιλήφθηκα και εγώ, ότι όντως εγώ πήγαινα πιο μπροστά και εκείνος έμενε στάσιμος ή πήγαινε πιο πίσω, δεν πήγαινε, το λήξαμε. Βρισκόμαστε σε ένα παιχνίδι καλός ή κακός. Μου είχες πει ότι μπορείς να γνωρίσεις και άλλα άτομα. Και αν δεν κάνουμε εμείς οι δύο, αν δεν τα βρούμε, προφανώς θα γνωρίσω άλλα άτομα. Ακούσετε. Είμαστε σε ένα σπίτι. Δεν γίνεται να μην μιλάω σε κανέναν. Βρήκα τον Αναστάση, εξίσου ενδιαφέρον άτομο. Ανοίχτηκα, μιλήσαμε. Πού είναι το κακό? Τίποτα δεν είναι κακό. Δεν είναι θέμα κακού. Πού αισθάνεσαι κακό? Ο Τζέισον είπε... Όχι, γιατί τώρα νιώθω ότι πιστεύει ο Τζέισον ότι εγώ έχω παίξει μαζί του και ότι έχω παρουσιάσει κάτι ψεύτικο. Όχι, απλά λέει ότι προχώρησες πολύ γρήγορα αυτό. Ωραία, εγώ το κρίνω αυτό. Όχι, δεν μπορώ να καταλάβω να προχώρησε πάλι τόσο γρήγορα. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά οκ, εντάξει, έτσι είναι η γλυκερία, τέλος. Εντάξει, μου είχε πει ότι είναι λίγο ζυγιάρης γενικά. Και δεν είναι κακό αυτό. Είναι καλό, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι και εκείνος από τη δική του πλευρά ήταν αληθινό. Άρα ζηλεύεις. Άρα είχες αμφιβολίες αν ήταν αληθινό ή όχι. Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Μην βιάζεσαι κι εσύ. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Τη ζηλεύεις. Είπε ότι τη είχε πει ότι είσαι ζηλιάρης και βλέπει αυτό να αποδεικνύεται με έναν τρόπο. Θεωρώ ότι έγινε πολύ γρήγορα απλά. Αυτό με έχει προβληματίσει. Εντάξει, από εκεί και πέρα. Είναι ελεύθερη είναι να κάνει ό,τι θέλει. Φυσικά είναι ελεύθερη να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά αλήθεια, εσύ ζηλεύεις που προχωράει με τον Αναστάση? Όχι, δεν ζηλεύω. Τι έγινε, Νίκη? Τι είπες, παιδί μου? Εμένα δεν με έπεισε. Δεν σε έπεισε ο Τζέισον που είπε ότι δεν ζηλεύει? Η Νίκη της κακίας έχω παρατηρήσει, τη λέει μέσα τα δόντια της πάντα. Να τη λες πιο δυνατά. Άλλο είναι ο δικηγόρος από τα αγόρια. Δεν είπα, μωρέ, κακία είναι το εμένα δεν με έπεισε. Γιατί δεν σε έπεισα, αγάπη μου? Έλα, αγόρι μου, έλα, αγόρι μου. Μπήκε στο κλίμα. Γιατί, για ποιο λόγο δεν σε έχω πείσει, δεν καταλάβω. Βρεσί. Για ποιο λόγο? Πες μου, γιατί δεν σε έπεισε? Μπα. Γιατί, αρχικά, δεν έχει τίποτα με τον Αναστάς, δηλαδή δεν είναι ότι προχώρησε. Ακούς τι λέει, έχεις ακούσει τι λέει. Μα και τι να προχωρήσει, δεν είναι κακό. Έχεις ακούσει τι έχει πει? Ναι. Τι να πω, ρε φίλε, εντάξει, οκ. Τι από αυτά που είπες σου έκανε ένα απλά, πολύ όχι, μεγάλη εντύπωση και εγώ σου θεωρώ τα λόγια αυτά πολύ πάλι μεγάλα. Μα έτσι μεγάλα είναι σαν άνθρωπος. Πότε πρόλαβε, ρε φίλε, να πει μεγάλα λόγια πάλι? Το τι είπε ότι έχει ωραίο ντύσιμο είναι μεγάλα λόγια. Γιατί σταυρώνουμε τώρα, δεν έχει πει κάτι, ρε φίλε. Σωτηρία, πολύ ωραίο ντύσιμο. Είπε, με ξεκλείδωσε. Δίνω πολύ ωραίο ντύσιμο. Είπε, η γλυκερία μπήκε εδώ. Και μετά μου λέει ότι είπα το ίδιο στη Σωτηρία. Ρε εσύ, δεν ένιωθε 100% εαυτός. Σκέπεσε και η συγκυρία τώρα με τον Αναστάση τις τελευταίες μέρες. Και η γλυκερία έχει χαλαρώσει, έχει ρεμίσει και έχει βρει τον εαυτό της και θεώρησε ότι και ο Αναστάσης, υποθέτω, έχει παίξει ρόλο σε αυτό, γι' αυτό είπε την ξεκλείδωσε. Θες να πανταγώ στην και ίσα ίσα έχει πει δεκαπλάσια πράγματα για σένα. Γιατί δεν σε έπεισα τώρα που λες ότι δεν ζηλεύω. Δεν ζηλεύω. Γιατί, άμα... γιατί δεν έχουν κάτι. Δεν είναι ότι έχει προχωρήσει, έχει κάνει σχέση. Το μόνο που είπε είναι ότι θεώρησε ότι η γλυκερία, το άτομο που γνώρισε. Να το απαντήσω, βρε. Ότι προχώρησε πιο γρήγορα αυτό. Εγώ αυτό κατάλαβα σαν Γιώργος που είμαι τελευταίος. Δεν έχει ξεκινήσει κάτι για να πεις ότι προχώρησε. Απλά άρχισε να γνωρίζει έναν άλλο. Δηλαδή τι να κάνει, να κάθεται να κοιτάει τους στίχους δύο εβδομάδες. Και απλά επειδή μου φάνηκε λίγο υπερβολικό να το σχολιάσω. Μπόρεσα σαν Νίκη να το μεταφράσω σαν μικρή δόση ζήλιας. Μικρή, όχι ότι θα πέσει και στα πατώματα.
Απλά αλλιώς δεν βρήκα λόγο να το σχολιάσω τόσο έντονα. Με αυτή την έννοια. Εγώ πιστεύω σαν άνθρωπος τώρα μιλάει ο Τζέισον. Δεν μιλάει σαν άντρας. Μιλάει σαν άνθρωπος. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Mm. Ότι τον πείραξε σαν άνθρωπο. Έτσι. Η πράξη εννοώ ανθρώπου. Απλά με προβλημάτισε. Αυτό. Λίγο. Αν δεν εμπλέκεσαι με τον άλλον άνθρωπο, δεν έχει λόγο να σε προβληματίσει το συγκεκριμένο. Γιατί δεν έχει δηλώσει ερωτευμένη κιόλα. Και ήταν κάτι πάρα πολύ δυνατό. Ξέρεις ότι δεν ήταν ερωτευμένη. Να τον δήλωσε όμως. Να το έχουμε πει 100 φορές. Και τώρα αυτό που λέει ότι. Δεν δηλώσει ερωτευμένη. Απλά έχω πει ότι δίνω άλλη βαρύτητα λέξη. Δεν έχει πολλά καθόλου. Τα φουντώνεται και τέτοια. Τζέισον, αυτό που αναγνώρισες ενδεχομένως ήταν ο ενθουσιασμός που ένιωσες και εσύ να σου δείχνει η γλυκερία αυτών να δείχνει τώρα και στον Αναστάση. Ναι, το ίδιο. Αυτό. Μα έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Έτσι εκφράζομαι εγώ σαν άνθρωπος. Με κατάλαβες εσύ. Εντάξει, οκ. Αυτό είπα. Ναι. Και τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε την ψηφοφόρεια. Ο δεν Γιώργος μπορεί να μη χώνεται παντού. Όχι, δεν μπορεί. Ο Γιώργος συγγνώμη, αλλά όπως λέγατε προηγουμένως για τα κορίτσια να μην μιλάνε, μην μιλάς τώρα κι εσύ. Θέλεις να κλείσεις με έναν τρόπο δικό σου, Αναστάση, για να προχωρήσω. Θα καταλήξουμε στα εξής λόγια. Έχω επανειλημμένα τονίσει ότι ο Τζέισον το θεωρώ gentleman και ευγενικό άνθρωπο και ευγενή. Και είμαι σίγουρος ότι σε δεύτερο χρόνο και ακόμα και όταν μιλήσουμε και μαζί, επειδή είμαστε φίλοι και τον εκτιμώ ιδιαίτερα, θα αισθανθεί χαρά ή θα μου πει, ξέρω εγώ, ωραία, επειδή και εγώ ένιωσα ιδιαίτερα για την γλυκερία, χαίρομαι που σου δίνεται τώρα σε ένα ευκαιρία με αυτή την κοπέλα να γνωριστείτε καλύτερα και αυτό και εμένα κατά κάποιο τρόπο θα με ξελάφρυνε από ένα ελαφρύ φορτίο, γιατί δυναμητίστηκε λίγο τώρα η συζήτηση και δεν το ήθελα. Και επίσης χαίρομαι που η γλυκερία ξέρει ποια είναι. Είπε, είμαι άτομο το οποίο ενθουσιάζομαι, της αρέσουν τα λόγια και εμένα μου αρέσουν τα λόγια και να σου πω κάτι, μου αρέσουν και τα μεγάλα λόγια. Και στην γλυκερία. Και γιατί να μην χρησιμοποιούμε τα μεγάλα λόγια, αν όχι τώρα πότε. Αν όχι τώρα πότε. Δηλαδή τι πρέπει να είμαστε φιδωλοί στα λόγια μας. Είμαστε φιδωλοί στα λεφτά μας. Είμαστε φιδωλοί στις χειρονομίες μας. Έτσι ναι, είμαστε μαζεμένοι παντού. Απλά γενικά συνηθίζουμε πολλές φορές να είμαστε συγκρατημένοι ιδιαίτερα και εγκρατείς και συντηρητικοί. Εγώ θέλω να λέμε και μεγάλα λόγια. Ο έρωτας και η αγάπη σηκώνει να λες μεγάλα λόγια. Και άμα θες, σηκώνει να γίνεσαι και ποιητής κιόλας. Βέβαια σηκώνει να γίνεσαι ποιητής. Εννοείται σηκώνει να γίνεσαι ποιητής. Και ας μεθύσουμε και από έρωτα και από μεγάλα λόγια. Έτσι. Για πάμε, πρόεδρε. Ας μεθύσουμε από έρωτα και μεγάλα λόγια, κυρίες και κύριοι. Ας μεθύσουμε τώρα και με κάτι άλλο. Με τα λόγια του Νίκου στον Τζέισον και του Τζέισον στον Νίκο. Τζέισον, τι έγινε με τον κύριο Πελετιέ αυτήν την εβδομάδα? Ο Νίκος γενικά είπε κάτι το οποίο εμένα με έθιξε. Δεν το κατάλαβε, το έκανα θελά του. Ήταν εκείνο με την έρημο που είπε, το περίεργο. Πάμε να δούμε το βίντεο. Λοιπόν, αδερφάκο, κάτσε κάτω. Γιατί με ενευρίασες πάρα πολύ με αυτό που κάνεις θες. Ποιο, σήμερα. Αυτό που κάνεις για αρχή είναι εμένα με νευριάζει. Ποιο να πολλά, ρε. Ξέρεις τι αναφέρομαι. Όχι, αναφέρομαι συγκεκριμένα σε αυτό που είπες για τα κλάματα. Σου έχω σα. Εγώ θα γουστάρω και θα κάνω τι γουστάρω. Ναι. Αν εσύ δεν το εγκρίνεις, θα γράψω τα αφού αναφερθήκα στους άντρες, ρε, που πιστεύω πως δεν πρέπει να κλαίνε μπροστά σε μια γυναίκα. Δηλαδή, περίμενε, ο Δήμος που κλάψε προχθές. Ναι. Καλά, για το σκύλο με έκλαψε. Έκλαψε, μπρο. Έκλαψε, ναι. Σε πέντε γυναίκες όμως. Έχει σημασία γιατί κλαίμε. Όχι. Όχι, ωραία. Ήταν άναδρο. Εννοείται πως έχει σημασία γιατί κλαίμε. Το να κλαίς μπροστά στη γυναίκα σου για επειδή είσαι σε πλήγωσεν ή επειδή σε απάτησεν ή επειδή βγήκε με τις φίλες της, το θεωρώ γελίο. Γιατί το θεωρώ γελίο. Είναι δηλαδή λάθος. Περίμενε. Αυτό που λες είναι τέρμα τοξικό, ρε φίλε, αν το δεις ψυχολογικά. Ναι, μπορεί. Απλώς ρώτησα. Γιατί ο ψυχολόγος τι σου λέει, να ξεσπάσει, σου λέει κράτα τα μέσα σου. Να ξεσπάσει πού? Με τους φίλους σου, με τους άντρες σου. Ποιος το λέει, ρε φίλε, αυτό, τι λες τώρα? Θα με τρελάνεις τελείως. Σου έχουν πει πού πρέπει συγκεκριμένα. Όπου γουστάρω θα το κάνω. Άρα εσύ, φίλε Τζέισον, πιστεύεις πως όταν κλαις μπροστά στη γυναίκα σου, αυτή. Οπουδήποτε. Οποτεδήποτε, εγώ γουστάρω θα το κάνω. Πάρα πολλές όμως, όχι 5-10. Πάρα πολλές γυναίκες μου είπαν πως ξενερώνουν απίστευτα όταν βλέπουν. Πάρα πολλές γυναίκες. Θες να μου ονοματίσεις γυναίκες μία προς μία να μου βγάλεις λίστα? Δεν πρόκειται αυτό. Και εγώ σου είπα, από εδώ και πέρα θα τον πάω τρένο.
θα λέει άποψη και θα τον πάω κόντρα, γιατί δεν συμφωνώ. Τώρα δεν μίλαγα. Αυτό θέλει, ρε μπρο. Μου φάνηκε περίεργο από την άποψη ότι σε πείραξε. Δηλαδή, τι να σε πειράξει τώρα από αυτά που λέει. Έχει πει άλλα κι άλλα. Ζεις άλλη εποχή, ρε μπρο, εντάξει. Εντάξει, είναι αλλού για αλλού, ρε. Είναι αλλού για σε άλλο πλανήτη είναι. Μπρο, είναι αλλού για αλλού και είναι ο μόνος που δεν κλικεί. Ναι, εγώ τι είμαι, ίδρυμα είναι, ρε, εσύ, όποιος έχει ψυχολογικό το τραύμα. Από το σπίτι κοπέλα, όμως. Κάποια σκοπή, δεν νομίζω να έχει κοπέλα. Καλά, μην το λες. Καμιά σαν ρομπότ θα ήταν, δεν νομίζω θες να έχει τίποτα. Θες να μου πεις όντως ότι υπάρχουν γυναίκες εκεί έξω που βγαίνουν με τον Νίκο, τον ακούνε και φλερτάρει κανονικά και πέφτουνε. Μα υπάρχει εδώ μέσα. Υπάρχει εδώ μέσα. Υπάρχει εδώ μέσα. Γιατί απορρίζεις για το έξω. Που είναι έξω όλες και όλες. Γιατί απορρίζεις για το έξω. Μου φαίνεται παράλογο, τι να σου πω. Μα υπάρχει εδώ μέσα, γιατί σου φαίνεται παράλογο. Στις 6 μία ή μία. Ξέρεις τι ποσοστό είναι αυτό. Πολύ μεγάλο. Στις 6 ή μία. Νίκο. Και ξεκινώ με το να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τον Δημήτρη. Ζω σε άλλη εποχή. Αυτό δεν το παραδέχομαι. Μέσα στο μυαλό μου, νομίζω πρέπει να γεννηθώ πριν 40-50 χρόνια. Που η γυναίκα δεν τρεπόταν να είναι γυναίκα και ο άντρας δεν τρεπόταν να είναι άντρας. Με τον Τζέισον, εάν καθόμαστε για 7 ώρες και συζητούμε για το ίδιο θέμα, δεν θα βρούμε λύση. Δεν θα συμφωνήσουμε. Επειδή βλέπουμε τη ζωή με διαφορετικά μάτια. Πολλές φορές όταν μιλάω, δεν σκέφτομαι τις επιπτώσεις, τη βαρύτητα των λέξεών μου. Θα πρέπει να τις σκέφτεσαι. Εντάξει, έτσι συνήθισα για την παρέα μου, επειδή ό,τι και να πω δεν... Δεν σου δίνουν σημασία. Δεν το παίρνουν προσωπικά. Θα έρθω για σένα. Πρόσεξε. Δεν το παίρνουν προσωπικά ποτέ. Αλλά τώρα είμαστε, γνωρίζω καινούργιους ανθρώπους. Και όταν αναπτύσσω μια φιλοσοφία μου, το είπα και στον Τζέισον, θα προσπαθήσω να μην το συνδέω με κάποιον από τα παιδιά. Αλλά εντάξει, θα πιστεύω ότι είναι τα ίδια, δεν άλλαξε κάτι. Και δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε με τον Τζέισον, επειδή βλέπουμε τη ζωή από διαφορετική οπτική γωνιά. Μάλιστα. Τζέισον, τώρα θέλω να μου πεις ειλικρινά τι ήταν αυτό το οποίο σε ενόχλησε περισσότερο. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να έχεις αυτό το ξέσπασμα, στο οποίο καθόλου δεν έχει συνηθίσει κανέναν μας 5 εβδομάδες τώρα. Με ενοχλεί πάρα πολύ, επειδή όταν ο άλλος δεν σε ξέρει προσωπικά και δεν ξέρει τι έχεις περάσει και γενικότερα τι χαρακτήρας είσαι, να έχει άποψη η οποία είναι απόλυτη. Δεν είμαι αυτή τη άποψη και το είπε κιόλας ο Νίκος ότι τη βλέπω τη ζωή που τελείως διαφορετικά. Τελείως διαφορετικά. Και εγώ προφανώς ζω στο 2024. Δεν ζω στο 1970 ούτε το 60 που οι γυναίκες είχαν άλλον ρόλο εισαγωγικά. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το κομμάτι. Πώς σου φαίνεται, Νίκο, που αυτή την άποψη του Τζέισον γενικά σπάζονται και οι περισσότεροι. Εκτός από τον πρόεδρο που είναι κολλητός, δηλαδή τα υπόλοιπα παιδιά έτσι. Νομίζω ότι είναι στο ίδιο μήκος κύματος με τον Τζέισον σε σχέση με σένα και αυτά που λες. Ή τον τρόπο με τον οποίο τα λες. Όχι απαραίτητα. Και με τον Γιώργο, Δημήτρη, Δήμο, ακόμα και με τον Τζέισον. Εντάξει, με τον Αναστάση δεν θα αναφερθώ καν. Αλλά και με τα άλλα παιδιά, καθίσαμε πολλές φορές και συμφωνήσαμε σε πάρα πολλά κομμάτια των απόψεών μου. Δεν ξέρω, από αυτό που είδα καμία σχέση. Και ο Δήμος και ο Δημήτρης ήταν, ναι, ξέρεις, πολύ κάθετοι ότι δεν συμφωνούν μαζί. Ναι, με συγκεκριμένη άποψη διαφώνησαν σχεδόν όλοι. Ναι, όσο έχει να αφορά άντρας με γυναίκα, σχέσεις άντρας με γυναίκα και αυτό, σε αυτό διαφωνούμε όλοι. Στις απόψεις του, με το φλερτ, με όλα αυτά, με τις σχέσεις. Το έχουμε πει κιόλας ένα εκατομμύριο φορές. Δηλαδή, όταν αρχίζει και το λέει. Δεν κατάλαβα ότι ήταν από αυτό, συγγνώμη, γι' αυτό και το ανέφερα. Φάνηκε ότι υπάρχει μια γενικότερη διαφωνία προς εσένα. Ναι, σε αρκετά. Σε αρκετά. Εμένα δεν με πειράζει, δεν με ενοχλεί καθόλου αυτό και αντιθέτως χαίρομαι. Χαίρομαι που διαφωνούν. Επειδή έτσι. Εάν αυτή η διαφωνία είναι αληθινή, κάτι θα κάνει μέσα μου και θα μπορεί να προβληματίσει. Εάν διαισθανθώ πως είναι ψέματα όλα αυτά και πως δεν τα εννοούν και εάν τους δω στην πραγματική ζωή και καθίσουμε για έναν ποτό, έναν καφέ και τους τα πω θα συμφωνήσουν, τότε... Το πιστεύεις αυτό, ότι αν υπήρχε μια άλλη συνθήκη
δεν ήμασταν εδώ και είχες αυτή την ομάδα και ήσασταν εσείς οι έξι, θα συμφωνούσαν μαζί σου οι άνθρωποι αυτοί? Αυτό που θα γίνει τώρα στην ψηφοφορία που αμέσως τώρα θα ξεκινήσει είναι να ψηφίσετε δύο κορίτσια τα οποία επιθυμείτε να αποχωρήσουν από το Power of Love. Ψηφίζω εσάς γιατί είστε οι δύο κοπέλες που δεν είναι τόσο κοντά μου σε σχέση με τις άλλες. Μου είναι δύσκολο να ψηφίσω μία κοπέλα, πόσο μάλλον δύο. Νομίζω ότι θα καεί η ψήφος, δεν θα πάρεις άλλη ψήφο. Σας ψηφίζω γιατί έχω έρθει πιο κοντά με τα υπόλοιπα κορίτσια. Το πιστεύεις αυτό, ότι αν υπήρχε μια άλλη συνθήκη, δεν ήμασταν εδώ και είχες αυτή την ομάδα, ήσασταν εσείς οι έξι, θα συμφωνούσαν μαζί σου οι άνθρωποι αυτοί? Πάλι θα διαφωνούσαν με κάποιες απόψεις, αλλά θα συμφωνούσαν με αρκετές, πιστεύω, σαν άνδρες και όλοι οι άνδρες. Θα συμφωνήσουν με αρκετά από αυτά που λέω, όχι με όλα, αλλά με αρκετά τουλάχιστον. Μάλιστα. Αυτό σε κάνει να αισθάνεσαι έτσι κάπως μόνος ή δεν σε πειράζει αυτό? Όχι καθόλου. Το είπα και στο παρελθόν πως είμαι διαρρεθειμένος να γίνω μάρτυρας για όλους τους άνδρες εκεί έξω. Και να πάρω όλο το μίσος, όλο την αρνητική ενέργεια και να μετατρέψω σε θετική. Επειδή κάποιος πρέπει να το κάνει, επειδή πραγματικά η κοινωνία μας και οι σχέσεις, ο έρωτας έχουν πάρει μια μεγάλη κατηφόρα. Μεγάλη όμως. Και εδώ υπάρχει και μια μεγάλη ανηφόρα που ανεβαίνεται μαζί με τη Σωτηρία. Εννοείται πως δεν ταιριάζουμε με όλους. Το έχω συζητήσει. Εσύ ταιριάζει τελικά? Με τον Νίκο. Και τις απόψεις του? Όχι. Όχι. Όταν τα λέει έτσι όπως το λέει, όχι. Μα έτσι τα λέει. Ο τρόπος είναι. Όταν κάθεται να εξηγήσει κάτι, σε κάποια μπορεί να συμφωνήσω και σε κάποια να διαφωνήσω. Έτσι είμαστε οι άνθρωποι γενικά. Συμφωνεί με τις απόψεις, αλλά δεν συμφωνεί με τον τρόπο και τον τόνο που τα λέω. Απλά συμφωνείς με τις απόψεις του. Όχι σε όλες. Δηλαδή θες να σε σπίτι εσύ να πλένεις, να μαγειρεύεις. Μα δεν μου έχει πει ποτέ αυτό το πράγμα. Ρωτάω, όχι, για να καταλάβεις. Αυτό σου λέω. Ρωτάω εγώ. Ναι, αυτό δείχνει. Κάνατε καμιά κουβέντα έτσι τα πρόσφατα, έτσι σήμερα, ξέρω εγώ, με την οποία ας πούμε διαφώνησες και ποια ήταν αυτή, Μάσα? Αυτό που διαφωνήσαμε είναι ουσιαστικά ότι όταν εμείς οι γυναίκες θα πρέπει να τα κάνουμε όλα. Τι κάνεις? Σε ακούω. Ξέρει τι θα πω γι' αυτό. Απλά ότι οι γυναίκες πρέπει να τα κάνουμε όλα. Πρέπει να παρέχουμε στο σπίτι μας, στον άντρα μας, να βρούμε δουλειά, να στηρίξουμε, να είμαστε στα πόδια μας και χίλια δυο άλλα. Να τρώμε όλη την πίεση εμείς, κυρίως ψυχολογική. Αυτό που έχει πει ο Νίκος είναι ότι ποτέ δεν θα έβαζα, ας πούμε, τη γυναίκα που έχω δίπλα μου, ούτε κάτσε σπίτι σου, ούτε ενώ να κάνει την νοικοκυρά, ας πούμε. Θα την είχε Βασίλης. Δεν τη θες ντούλα και κυρά τελικά? Γιατί μας έχει μπερδέψει ο Πελετιέ. Σωτηρία, υπάρχουν γυναίκες εκεί έξω, πιστεύεις, που ενδίδουν σε τέτοιου είδους φλερτ? Ναι. Και είσαι μία από αυτές? Αφού το γνώρισα καλύτερα, ναι. Νίκο, εσύ πώς θέλεις τελικά τη γυναίκα? Η γυναίκα πρέπει να ξέρει να τουλάχιστον να μαγειρεύει κάποια βασικά φαγητά. Πρέπει τουλάχιστον για βασικούς κανόνες επιβίωσης. Σε περίπτωση που τα παιδιά της θέλουν κάτι να φάνε, να μπορεί να τους μαγειρέψει δύο αυγά. Πρέπει να ξέρει να καθαρίσει ένα σπίτι. Απλώς η δική μου γυναίκα που θα είναι δίπλα μου, το πιο πιθανόν, επειδή ευχαριστώ τον Θεό είμαι σε μια άνετη οικονομική κατάσταση, δεν θα χρειαστεί να τα κάνει αυτά. Αλλά εάν χρειαστεί, θα πρέπει να ξέρει να τα κάνει αυτά. Τα απλά πράγματα. Εδώ με τον Αναστάση κάνουμε μπουφέ κάθε νύχτα, στέκια, πράγματα και το χαιρόμαστε. Είναι χαρά να μαγειρεύεις για. Πρέπει να το κάνετε. Εμείς δεν θα θέλαμε να μαγειρεύει η γυναίκα. Δηλαδή, εγώ προσωπικά θα ήθελα να είχα μια γυναίκα, της μαγειρεύω κάθε βράδυ τα καλύτερα. Πρώτα απ' όλα, μου αρέσει πάρα πολύ η μαγειρική. Δεύτερον, θεωρώ ότι μαγειρεύω καλύτερα από τη μέση η γυναίκα. Και τρίτον, το απολαμβάνω και θέλω να της προσφέρω. Δηλαδή, μου αρέσει πολύ η μαγειρική. Πάμε τώρα στη δική σας ουτοπία ή όχι, Δημήτρη. Πες μου πώς είσαι, τι έγινε αυτές τις μέρες, τι σκέφτεσαι, γιατί σας άφησα σε ένα σημείο επίσης πολύ περίεργο.
με το σοφάκι. Ήταν μια απίστευτη εβδομάδα γενικά. Είχαμε και τα πάνω μας, είχαμε και τα κάτω μας. Εμένα προσωπικά, επειδή περνάγαμε πραγματικά τόσο όμορφα εκεί που πήγαμε στο ραντεβού, δεν μου δόθηκε ο χρόνος να κάτσω να σκεφτώ λίγο μερικά πράγματα, γιατί από το πριν καλά φύγαμε κατευθείαν την άλλη μέρα, μετά πήγαμε στο boardroom κατευθείαν, έγιναν όλα λίγο σερί. Έκανα συζήτηση εγώ με τη Σοφία. Εντάξει, πάνω στο επίμαχο, φαντάζομαι, αυτό που συζητήσαμε στο πριν καλά. Ναι. Περίμενε να το δούμε, ναι, να δούμε τι έχει συμβεί, για να ξέρουμε και όλοι γιατί πρόκειται. Αν, ας πούμε, εσύ είπες σε ένα φανταστικό σενάριο, έφευγες και ο Θελός. Ναι. Και εγώ μετά με διεκδικούσε κάποιος άλλος και ενέβηνα, δεν θα συνοχλούσα με το πέρας. Σίγουρα θα... Εντάξει, θα με ενοχλούσε. Δεν ξέρω αν θα με ενοχλούσε. Σίγουρα δεν θα ένιωθα και χαχαχαχουχου και το σοφάκι, ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ με αυτόν, αλλά είμαστε σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι 2 μήνες, 3 μήνες. Είμαστε 6 άτομα, 6 άτομα. Πες ότι φεύγω εγώ, φεύγεις εσύ. Μένεις στο παιχνίδι του έρωτα, τέλος πάντων. Τι θα κάνεις, ρε φίλε, θα παίζεις τόμπολα. Ξέρεις, επειδή έχουμε ζήσει κάποια πράγματα με τον Δημήτρη και... εγώ πραγματικά αρχίζω και νιώθω πολλά πράγματα για εκείνον. Τώρα να μου έρθει καμιά κεραμίδα από το πουθενά, δεν θα μπορώ να το διαχειριστώ. Ήδη τρέμω, δηλαδή τρέμω τώρα. Είναι πολύ άβολο αυτό. Σοφάκη μου, γιατί δεν είσαι ήρεμη. Τι? Μια συζήτηση ήταν απλή, δηλαδή γιατί είσαι... Εσύ δεν είναι τόσο απλό όταν βρισκόμαστε σε ένα παιχνίδι που είναι πολύ πιθανό να γίνει κάτι τέτοιο. Εσένα δεν σου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό ότι μπορεί να είναι ένα παιχνίδι. Μπορεί δηλαδή να είναι. Εγώ έχω πάντα αυτό στο μυαλό μου, ότι... Ότι μπορεί να σου λέω ψέματα. Ή μπορεί να κάνω, να παίζω θέατρο, ας πούμε. Χαλάρωσε λίγο, σε παρακαλώ, αλήθεια σου λέω. Γιατί... Θα χαλαρώσω. Απλά μην μου δίνετε τώρα λίγο σημασία και θα είμαι μια χαρά. Δεν μπορώ να κάνω συζήτηση, δεν είναι κατάλληλη ώρα τώρα για τη συζήτηση αυτή. Το βλέπεις, ε. Γιατί φρίκαρες. Φρίκαρα λίγο. Τώρα, εντάξει, τώρα ένιωσα και άβολα. Χαλάρωσε. Εν τω μεταξύ, έντονο πρέγκαλα. Μπορούμε να πούμε ότι είχαμε την πρώτη μας ένταση σαν... Δεν ήταν καν ένταση. Δεν ήταν, εγώ ένταση δεν το θεώρησα. Μια περίεργη φάση, ας πούμε. Μια περίεργη φάση, ναι, ήταν μια περίεργη φάση. Δεν ξέρω τι mood είχα, ας πούμε, και απάντησα έτσι. Εσύ δεν κατάλαβα γιατί το πήρες έτσι. Δεν το θεώρησα ότι το πήρες πολύ... Δεν έκλαιγες, αλλά φαινόσουν ότι είχες... πώς να το πω, είχες σπαστεί τόσο πολύ που είχες αγχωθεί, είχες κοκκινήσει, ας πούμε. Εκείνη τη στιγμή εμένα με πλήγωσε. Άμα σε πλήγωσε, δηλαδή, αυτό που είπα, το οποίο πραγματικά το θεωρώ πραγματικά παιδιάστικο. Για πες. Αλήθεια χτυπάει η καρδιά μου τώρα, άμα έχω... που το βλέπω ξανά και το έχω ζήσει. Έκανα μια συζήτηση με τη Σοφία και η ερώτησή μου απέναντι στη Σοφία ήταν ότι δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη συμπεριφορά όταν εγώ απάντησα αυτό που απάντησα, το οποίο θα μπορούσε να της πω «Αγάπη μου, δεν θα έκανα τίποτα» ή «Θα έφευγα μαζί σου», το οποίο δεν θα το εννοούσα. Προτιμώ να πω αυτό που είναι στα αλήθεια. Και είπα ότι πιθανότατα, αν έμπαινε κάποιος ή κάποιος παίκτης, δεν θα χαιρόμουν πάρα πολύ να το βλέπω αυτό, αλλά εφόσον έχουμε μπει σε αυτό το παιχνίδι, έχει μπει ο καθένας για δικούς τους σκοπούς. Πήγαινε το μέχρι όσο πάει. Δεν ήρθαμε. Άμα έχω φύγει εγώ και έχει μείνει η Σοφία ή το αντίθετο, ο καθένας θα πάει όσο μπορεί. Αυτό που δεν κατάλαβα εγώ ήταν λίγο. Εντάξει, μου το εξήγησε, μιλήσαμε. Η συμπεριφορά αυτή μου φάνηκε λίγο, με τρόμαξε εμένα προσωπικά σαν Δημήτρης. Υπερβολική δεν θα την πω, δεν ήταν υπερβολική. Ο κάθε άνθρωπος βγάζει τα συναισθήματά του όπως νιώθει εκείνη τη στιγμή. Δεν περίμενα αυτή την αντίδραση από τη Σοφία. Δηλαδή μου είχε δείξει από την αρχή ότι... πώς να σου το πω, ότι
Δεν μπορώ να το εξηγήσω τώρα αυτό. Ότι, δεν θα cool. Ναι, ότι θα ήταν πιο cool σε όλα αυτά. Δηλαδή θα αντιδρούσε λίγο πιο cool. Επίσης δεν μπορώ να φανταστώ αν συνέχιζε η σχέση, αν συνεχίσει και βγούμε από το παιχνίδι και γίνει κάτι πιο σοβαρό εκτός παιχνιδιού. Ποια αντίδραση να περιμένω εγώ. Μπερδεμένος μου ακούγεσαι, Δημήτρη. Ορίστε. Μπερδεμένος μου ακούγεσαι. Είμαι Προσπαθώ δηλαδή να καταλάβω τι ακριβώς είπατε με τη Σοφία σε σχέση με αυτό. Ακριβώς. Και πού έχετε καταλήξει και δεν... Γενικά εμένα είναι το χειρότερο μου, πραγματικά ανθρώπους που τους αγαπάω, τους έχω ψηλά, τους εκτιμάω πάρα πολύ. Πάρα πολύ, την εκτιμάω πάρα πολύ. Να τους φέρνω σε τέτοια θέση. Να αγχώνεται, να τρέμει, να παθαίνεις... δεν έβλεπα και καλά τέτοιο. Είναι το χειρότερο μου να το βλέπω αυτό. Δηλαδή είναι σαν να βλέπω φίλο μου να του λέω κάτι και να παθαίνει κρίση. Δεν το αντέχω να το βλέπω και επειδή το έχω ζήσει στο παρελθόν, το έχω ζήσει 4 χρόνια αυτό με την πρώην σχέση μου, σε καθημερινή βάση σχεδόν. Έχω πάρα πολύ κακή εμπειρία από όλο αυτό. Δηλαδή. Έχω πάρα πολύ κακή εμπειρία σε διαφορά ότι εγώ μπορεί να πω κάτι το οποίο εκείνη την ώρα να θέλω να το πω, αλλά να το πάρει κάπως. Και η αντίδρασή της είναι αυτή. Δηλαδή ουσιαστικά σαν να παίζει με την υγεία του αλλού. Πολλές φορές. Με την ψυχική υγεία σίγουρα. Χωρίς να το θες, άθελά σου. Κάλλιστα θα μπορούσα να πω. Ή δεν θα έκανα τίποτα, ή θα φεύγαμε μαζί και οι δύο, άμα τέτοιο, και να μην το εννοούσα. Δεν ήθελα να της πω σε καμία περίπτωση ψέματα ή να της πω ότι θα έφευγα και να μην το εννοώ. Να σου πω τι κατάλαβα εγώ. Κατάλαβα ότι εσύ με τη Σοφία είχατε μια τέτοιου είδους συνεννόηση και γι' αυτό η Σοφία πραγματικά ήταν σε πολύ μεγάλη ένταση και της είχαν κοπεί τα πόδια. Ή κάνω λάθος, Σοφία? Ναι. Λοιπόν, γενικά, εμείς είχαμε πει, το είχε πει πάνω στον ενθουσιασμό του μάλλον ο Δημήτρης, ότι άμα φύγεις εγώ θα φύγω, θα φύγω κι εγώ. Οπότε, εγώ αυτό το κράτησα. Ίσως και λανθασμένα, γιατί το είπε πάνω στον ενθουσιασμό του. Το κράτησα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Μα είναι μία δήλωση. Εντάξει, έτσι αυτό ένιωθα, αυτό είπα εσύ, Κατερίνα. Ούτε σκέφτηκα το μετά, ούτε σκέφτηκα το πώς θα το πάρει. Αυτό ένιωθα εκείνη τη στιγμή, αυτό είπα, πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Αυτό ήταν μια δήλωση που είχες κάνει στη Σοφία, έτσι δεν είναι? Ναι, το είχα πει εγώ. Το είχα πει. Ναι. Και μετά ερχόμενοι εδώ πέρα στο Πρέγκαλα, έγινε αυτή η ερώτηση που εμείς περιμέναμε μια φθαρούμε τη διαφορετική απάντηση. Τουλάχιστον εγώ, τα κορίτσια, λίγο. Επειδή το είχαμε συζητήσει. Και έρχεται εδώ πέρα και μου απαντάει ειλικρινέστατα, το οποίο είναι πάρα πολύ σεβαστό. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει που είναι ειλικρινής ο Δημήτρης. Μου απαντάει κάτι διαφορετικό από αυτό που είχαμε πει πάνω στον ενθουσιασμό του. Και εγώ σοκαρίστηκα. Δηλαδή, γιατί, λέω. Εμένα μου αρέσει πολύ ο Δημήτρης. Και το ίδιο έχει εκφράσει. Δεν μου έχει δώσει, ας πούμε, κάποιο άλλο πάτημα εκτός από αυτό που έγινε τώρα στην Κούνια. Αλλά λέω τώρα τι γίνεται. Το έχω κι εγώ λίγο σαν φόβο. Και γι' αυτό βγήκε αυτή η αντίδραση. Γενικότερα δεν μου έχει δώσει κάποιο πάτημα ο Δημήτρης να σκεφτώ ότι αυτό που κάνει είναι ψεύτικο. Εκτός από την τελευταία φορά που μετά το αιτιολόγησε κιόλας και είπε ότι δεν γίνεται, εδώ πέρα έχουμε έρθει. Πέρα από το να βρούμε τον έρωτα, έχουμε έρθει και για άλλους σκοπούς ο καθένας. Θα ήθελα ο σύντροφός μου να με στηρίξει αν θέλω να προχωρήσω σε αυτό το παιχνίδι. Και αν το αιτιολογούσε έτσι και το επικοινωνούσε με αυτόν τον τρόπο στην Κούνια, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή ήταν και λίγο λάθος επικοινωνία της στιγμής. Και γι' αυτό δεν με αγχώνει αν ο Δημήτρης είναι ψεύτικος. Γιατί πέρα από αυτό δεν μου έχει δώσει κανένα απολύτως πάτημα. Και θα ήταν άδικο να πω κάτι τέτοιο. Και τώρα πού βρίσκεστε, αν μπορώ να ρωτήσω, με αυτά τις συζητήσεις που κάνατε στην Καπαδοκία? Κοίτα, είμαστε στο σημείο ότι έχω καταλάβει ότι έχει προβληματιστεί ο Δημήτρης. Και φαντάζομαι δίνουμε χρόνο. Σίγουρα πρέπει να γίνει μια συζήτηση, εννοείται. Χρειαζόμαστε χρόνο για να γίνει μια συζήτηση με τη Σοφία. Τι συζήτηση? Για τη συζήτηση, γενικά.
Καλά, συζητήσει κάνετε συνέχεια. Για να λύσουμε αυτά τα θέματα τα οποία τα έχουμε, που θεωρούμε ότι είναι άλυτα ακόμα. Ποιο? Χρειάζεται χρόνο. Είμαι ένα άνθρωπο, εγώ προσωπικά, όπω και η Σοφία νομίζω, που σε αυτά τα θέματα ειδικά χρειαζόμαστε το χρόνο μα. Δεν γίνεται ούτε να πάρω εγώ απόφαση. Δηλαδή, ούτε έχετε πάρει το χρόνο σας ο ένας από τον άλλον. Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Όχι, όχι. Να κάνουμε μια συζήτηση μεταξύ μας. Χρειαζόμαστε χρόνο να γίνει μια συζήτηση να δούμε προς τα που πάμε. Προς τα. Δεν καταλαβαίνω. Λέω κάτι. Όχι, όχι. Απλά εννοώ ότι θες να συζητήσουμε για το αν. Θα προχωρήσετε. Τι θες να συζητήσουμε. Αν θα συνεχίσετε μαζί. Εσύ μπορεί να μου πεις αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, και με το δίκιο σου, ότι ξέρεις κάτι, η συμπεριφορά αυτό που έκανες τώρα δεν μ' άρεσε, π.χ. όλο αυτό. Ή να μου πεις ότι παγώνεις, ξέρω εγώ, π.χ. τη σχέση για να πάρεις λίγο το χρόνο σου να κάνεις μια συζήτηση και τέτοια. Οπότε εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτό το τρυπάκι. Χίλια δύο μπορεί να σκεφτείς εσύ για μένα αυτή τη στιγμή. Κοίτα, εγώ δεν θέλω να παγώσω κάτι. Το ότι εσύ, ας πούμε, μπορεί να θέλεις χρόνο για να δεις πώς αντιδράω γενικά και αν η αντίδραση αυτή θα επαναληφθεί ή ήταν απλά μια κακιά στιγμή, αυτό μπορώ να το καταλάβω. Αλλά εγώ δεν έχω τίποτα, ας πούμε, που να με προβληματίζει μαζί σου. Έχω καταλάβει το πώς σκέφτεσαι. Εγώ έχω ένα-δύο πράγματα τα οποία με προβληματίζουν και χρειάζομαι λίγο χρόνο να τα δω όλα αυτά. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι. Εγώ θα σου πω, Κατερίνα μου, ότι πραγματικά εγώ τον Δημήτρη τον έχω ψηλά πρώτα σαν άνθρωπο. Δηλαδή, εγώ πρώτα για να μ' αρέσει κάποιος, τον βλέπω σαν άνθρωπο και σαν φίλο και μετά μου έρχεται το ερωτικό και όλη αυτή η έλξη. Ό,τι και να γίνει με τον Δημήτρη, πάντα θα είναι ψηλά στα μάτια μου και πάντα θα τον έχω στη ζωή μου, γιατί εγώ ανθρώπους που επιλέγω, ναι, τους έχω στη ζωή μου όπως και να είναι. Τώρα, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε πώς ακούγονται αυτά που λέτε παρά έξω. Εγώ, ακούγονται. Δημήτρη, από αυτά να καταλάβω ότι εσύ δεν είσαι σίγουρος ότι θέλεις να είσαι με τη Σοφία. Δεν το είπα έτσι ακριβώς. Απλά θέλω να δω 100% πώς συμπεριφέρεται η Σοφία σε μερικά πράγματα. Ας πούμε, εγώ τη Σοφία δεν το περίμενα να αντιδράσει έτσι προχθές στο Πριγκαλά. Δεν το είχα δει. Είμαστε τρεις εβδομάδες εδώ μαζί. Δεν μου είχε δείξει αυτό το χαρακτήρα. Εγώ επίσης μπορεί να βγάλω ένα χαρακτήρα αυθορμητισμού, το οποίο να μην αρέσει στη Σοφία και να λέει αυτά που σκέφτεται τα πετάει έτσι. Οπότε δεν σκέφτεται να με στεναχωρήσει εμένα, π.χ. Να μην της αρέσει αυτό όλο. Δεν είπε ότι έχει πρόβλημα μαζί σου. Η Σοφία ήταν πολύ ξεκάθαρη πριν από λίγο. Είπε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα μαζί σου. Εντάξει. Εγώ είπα στη Σοφία ότι εγώ προσωπικά χρειάζομαι λίγο χρόνο να δω μερικά πράγματα. Και αυτό είναι σημαντικό. Να δω πώς λειτουργούμε. Είναι απολύτως φυσιολογικό. Αυτό που θα γίνει τώρα στην ψηφοφορία που αμέσως τώρα θα ξεκινήσει είναι να ψηφίσετε δύο κορίτσια τα οποία επιθυμείτε να αποχωρήσουν από το Power of Love. Ψηφίζω εσάς γιατί είστε οι δύο κοπέλες που δεν είναι τόσο κοντά μου σε σχέση με τις άλλες. Μου είναι δύσκολο να ψηφίσω μία κοπέλα, πόσο μάλλον δύο. Νομίζω ότι θα καεί η ψήφος, δεν θα πάρεις άλλη ψήφο. Σας ψηφίζω γιατί έχω έρθει πιο κοντά με τα υπόλοιπα κορίτσια. Οπότε αντιλαμβάνομαι μία κρίση. Ας πούμε. Ναι. Ωραία. Εύχομαι να μπορέσετε να ξεδιαλύνετε τα πράγματα που σας απασχολούν και να βρείτε λύσεις πάνω σε αυτό. Πρόεδρε, θέλω να μου δώσει την άδεια να πω κάποιες διευθύνσεις, κάποιους τρόπους στήριξης παικτών, Power of Love κτλ. Μπορώ. Ναι, σας παρέχω την άδεια με χαρά. Λοιπόν, powerofglove.tv, εκεί μπαίνετε καθημερινά και ψηφίζετε ένα κορίτσι και ένα γόρι εντελώς δωρεάν. Κάθε μέρα μπορείτε να το κάνετε αυτό στο powerofglove.tv. Κάθε μέρα ένα κορίτσι, ένα γόρι και αυτό είναι δωρεάν τελείως. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, έχουμε όλα αυτά που τους περιμένουν και χρειάζονται στήριξη αυτοί οι άνθρωποι εδώ. Επίσης, μπορείτε να στηρίζετε αυτά τα παιδιά εδώ πέρα με τα γράμματά σας, με τα σχόλιά σας. Τα στέλνετε στο Power of Love, παπάκι Sky.
powerofmove.sky.tv.gr και βεβαίως δηλώσεις συμμετοχής στο powerofmove.sky.tv.gr για να ζήσετε κι εσείς γκαλά σαν και αυτά και διαδικασίες ψηφοφορίες σαν και αυτές που αν μου δώσει την ευκαιρία ο πρόεδρος θα κηρύξω και την έναρξη. Πρόεδρε. Παρακαλώ, κηρύξτε την έναρξη της ψηφοφορίας. Παρακαλώ. Λοιπόν. Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Αρχίζουμε λοιπόν τώρα τη διαδικασία. Και χαίρομαι που την ξεκινάμε έτσι και φάτα, γιατί δεν θα έχει αυτό το τέλος για κάποιον από εσάς. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Λοιπόν, Δημήτρη, Σοφία, κάποιος από εσάς στην ψηφοφορία που έγινε στο πριν καλά έχει πάρει περισσότερες ψήφους. Αν είσαι εσύ, Δημήτρη, αυτό σημαίνει ότι προστατεύεις το σπίτι των αγοριών και κανένα αγόρι δεν πρόκειται σήμερα να αποχωρήσει. Αν, Σοφία μου, εσύ έχεις πάρει περισσότερες ψήφους, τότε εσύ προστατεύεις το σπίτι των κοριτσιών και κανένα κορίτσι δεν πρόκειται να αποχωρήσει. Άρα είναι πολύ πολύ σημαντικό να μάθουμε αν είσαι Σοφία ή αν είσαι Δημήτρη. Είστε πρώτοι, πρώτος σε ψήφους για να δούμε ποιο σπίτι θα προστατευτεί για να πάμε μετά στη διαδικασία της ψηφοφορίας που σας περιμένει. Τις περισσότερες ψήφους, λοιπόν, συγκέντρωσε. Τις περισσότερες ψήφους συγκέντρωσε ο Δημήτρης. Δημήτρης, ευχαριστώ. Δημήτρη, όπως καταλαβαίνεις, μόλις έχεις προστατεύσει και τον Γιώργο και τον Δήμο και τον Τζέισον και τον Αναστάση και τον Νίκο. Σοφία μου, οι ψήφοι του Δημήτρη είναι περισσότερες από τις δικές σου, οπότε εσείς δεν προστατεύεστε. Οπότε Νίκη, Κωνσταντίνα, Γλυκερία, Μαρκέλα και Σωτηρία, δεν είστε ασφαλείς. Από εδώ και πέρα, μετά τον Γιώργο, κάθε νέος παίχτης που θα μπαίνει θα έχει μόνο μία εβδομάδα ασυλία. Οπότε, εκτός από τη Σοφία που δεν μπορείτε να ψηφίσετε, γιατί έχει ασυλία λόγω της δημοφιλίας της, μπορείτε να ψηφίσετε ανάμεσα στα υπόλοιπα πέντε κορίτσια. Αυτό που θα γίνει τώρα στην ψηφοφορία που αμέσως τώρα θα ξεκινήσει είναι να ψηφίσετε δύο κορίτσια τα οποία επιθυμείτε να αποχωρήσουν από το Power of Love. Δύο. Οι δύο κοπέλες με τις περισσότερες ψήφους, αυτές οι δύο κοπέλες πρόκειται να αναμετρηθούν σε μία ανοιχτή ψηφοφορία όπως κάνουμε πάντα. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ναι. Νίκη. Θίζω εσάς γιατί είστε οι δύο κοπέλες που δεν είναι τόσο κοντά μου σε σχέση με τις άλλες. Απλά για να κάψω την ψήφο μου, νομίζω θα με καταλάβεις και συνεννοούμαστε άψογα. Μου είναι δύσκολο να ψηφίσω μία κοπέλα, πόσο μάλλον δύο. Νομίζω ότι θα καεί η ψήφος, δεν θα πάρεις άλλη ψήφο. Σε έχω στηρίξει άπειρες φορές. Δεν μας βγήκε το ερωτικό. Αυτό που κέρδισα είναι να φαίνομαι κακός. Ένα ευχαριστώ που σε στήριξα τόσες φορές, δεν το πήρα. Πλέον απέχουμε όσο ο Βόρειος Πόλος με τον Νότιο Πόλο. Δεν μπορώ να ψηφίσω κάποια άλλη κοπέλα. Όπως δεν εκτιμήθηκε η στήριξή μου, νομίζω ότι ήρθε και η ώρα να φανερωθεί ότι απέχουμε πάρα πολύ μακριά ένας από τον άλλο. Σας ψηφίζω γιατί έχω έρθει πιο κοντά με τα υπόλοιπα κορίτσια. Ψηφίζω γιατί ακόμα μία φορά θα πω ότι δεν μου αρέσει ο χαρακτήρας σου.
Σε ψηφίζω γιατί με έχουν προβληματίσει κάποια πράγματα που αφορούν το χαρακτήρα σου. Σε ψηφίζω γιατί έχω ακούσει τη φωνή σου ωριακά 5 φορές όλο το παιχνίδι. Γιατί δεν είναι ντρικά και μόνο ψηφίζω εσένα. Με ψήφισες επανειλημμένα προς αποχώρηση, σε συγχώρεσα. Με ειρωνεύτηκες για τα φίδια μου και για το σώμα μου, το ξεπέρασα. Με έβρισες στο ραντεβού στο ελικόπτερο, το ξέχασα και σε κάλυψα. Απόκτησες αιμονή με το Δήμο και το έκανες επανειλημμένα επιθέσεις, το άφησα να περαστεί, να ξεπεραστεί. Αλλά το γεγονός ότι έκανες ανέτεια επίθεση στη Γλυκερία, αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ και λυπάμαι πολύ, παρότι σε συμπαθώ ιδιαίτερα. Παρότι φαίνεσαι εξαιρετικά συμπαθής και θα ήθελα να σε γνωρίσω καλύτερα, δεν μας δόθηκε ευκαιρία. Ελπίζω να βρεις τα βήματά σου στο παιχνίδι και να τα πούμε κάποια στιγμή από κοντά. Αλήθεια τη συμπαθώ και έχει κάτσει στο παιχνίδι αρκετό και θέλω να δώσω αλήθεια την ευκαιρία στην Κωνσταντίνα. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε έρθει κοντά με την Κωνσταντίνα. Θα ψήφισα Κωνσταντίνα για στρατηγικούς λόγους και δεν το κρύβω. Αλλά θέλω να της δώσω την ευκαιρία την παραμονή της στο παιχνίδι, γι' αυτό. Η πρώτη κοπέλα που θα ψηφίσω είναι η κοπέλα που είχα ψηφίσει και την προηγούμενη φορά. Ψηφίζω εσένα επειδή βλέπω ότι δεν έχεις μπει, όχι επειδή είσαι καινούρια, γιατί σου δώσαμε και χρόνο, σου δώσαμε και τις ευκαιρίες για να μπεις στην παρέα μας, αλλά βλέπω ότι λίγο δυσκολεύεσαι, οπότε θέλω να σε βοηθήσω για να είσαι πάντα με χαμόγελο και να είσαι πάντα χαρούμενη. Το δεύτερο άτομο που ψηφίζω είσαι εσύ. Ξέρω ότι δεν θα φύγεις, οπότε είναι μια καρδιά από μένα. Σ' αγαπώ. Η πρώτη που θα ψηφίσω για αποχώρηση είναι η... Νίκη. Και ψηφίζω την Νίκη επειδή πιστεύω πως χάρη της κάνω που ψηφίζω για να φύγει από εδώ, επειδή δεν έχει κάποια θέση εδώ. Δεν ήρθε εδώ για να ερωτευτεί, δεν ήρθε εδώ για να διδάξει, ήρθε εδώ απλώς για να πάρει φήμη. Και μας το έδειξαν αυτόν επανειλημμένα. Η δεύτερη που θα ψηφίσω είναι η Γλυκερία. Δεν θέλω να ψηφίσω πραγματικά επειδή άρχισε να δημιουργεί κάτι το μαγικό με τον πολύ καλό μου φίλο Αναστάση, αλλά δεν έχω άλλη επιλογή. Πάμε λίγο να δούμε πώς διαμορφώθηκαν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στο πριν καλά. Για τα κορίτσια πρώτα. Η Νίκη πήρε 2 ψήφους, 2 και η Σοφία. Από 1 ψήφο η Γλυκερία, η Μαρκέλα και η Κωνσταντίνα. Η Σωτηρία δεν ψηφίστηκε. Και τα κορίτσια στο σύνολο, όπως βλέπετε, πήραν 7 ψήφους. Πάμε να δούμε τώρα για τα αγόρια. Ο Δημήτρης έχει 7 ψήφους. Ο Δήμος 5. 3 ο Αναστάσης. 2 ο Γιώργος. Ο Νίκος και ο Τζέισον δεν ψηφίστηκαν και τα αγόρια στο σύνολο πήραν 17 ψήφους. Στέλιο μου, θα μου φέρεις τώρα σε παρακαλώ την κάλπη για να μετρήσω τις ψήφους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, οι 12 παίχτες έχουν ψηφίσει. Έπρεπε να ψηφίσουν 2 υποψήφια κορίτσια προς αποχώρηση. Πάμε να κάνουμε την καταμέτρηση για να δούμε ποια είναι τα 2 αυτά κορίτσια. Ξεκινάμε. Γλυκερία. Γλυκερία. Νίκη. Νίκη. Έχουμε λοιπόν 2 ψήφους για την Νίκη, 2 για την Γλυκερία. Κωνσταντίνα. Μία ψήφο για την Κωνσταντίνα και από 2 η Νίκη με την Γλυκερία. Μαρκέλα. Μία ψήφος για τη Μαρκέλα, 1 για την Κωνσταντίνα και από 2 η Γλυκερία με την Νίκη. Μαρκέλα. Από μία λάμδα. Τι? Με 2 λάμδες. Ποιος δεν ξέρει... Αυτό είναι με ένα λάμδα. Μα αυτό λέω. Πρέπει με 2 λάμδες να γράψω. Δεν θα φύγω μέχρι να μάθετε, παιδιά. Και το προηγούμενο με ένα λάμδα. Γι' αυτό, επειδή το παρατηρώ, δεν μπορώ να μην μιλήσω στον διευθυντή. Εντάξει. 2 για σένα, Μαρκέλα, 2 για την Γλυκερία, 2 για την Νίκη και 1 για την Κωνσταντίνα. 3 για την Νίκη τώρα. Σωτηρία. Μία ψήφο για σένα, Σωτηρία μου. Μία για σένα, Κωνσταντίνα μου. 3 για σένα, Νίκη μου. 2 για σένα, Μαρκέλα, και 2 για σένα, Γλυκερία. Άρα έχετε ψηφιστεί τώρα πια και τα 5 κορίτσια. Συνεχίζω. Κωνσταντίνα. 2 λάμδα, Μαρκέλα. Με αυτήν την ψήφο έχεις 3 εσύ, 3 η Νίκη, 1 η Σωτηρία, 2 η Γλυκερία και 2 η Κωνσταντίνα. Σωτηρία. Κωνσταντίνα. Σοβαρό θρίλερ. Σωτηρία, έχετε όλες από 3 ψήφους αυτή τη στιγμή, εκτός από την Γλυκερία που έχει 2. 1 λάμδα, Μαρκέλα. 4 ψήφοι για σένα. Γλυκερία, όλες 3 και η Μαρκέλα 4. Νίκη, 4 ψήφους και η Νίκη. Κωνσταντίνα, 4 ψήφοι για την Κωνσταντίνα, για τη Νίκη και τη Μαρκέλα. 3 η Σωτηρία και 3 η Γλυκερία. 2 λάμδα, Μαρκέλα. 2 λάμδα και εδώ, Μαρκέλα μου. 6 ψήφοι. 7 ψήφοι για σένα, Μαρκέλα. Νομίζω κάπως έχει κριθεί η πρώτη υποψήφια προς αποχώρηση. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Νίκη. Έχεις 7, Μαρκέλα, και έχει 5 η Νίκη. 4 η Κωνσταντίνα. 3 η Γλυκερία, 3 και η Σωτηρία. Μαρκέλα. Για να δούμε τώρα αν θα υπάρξει ισοψηφία στη δεύτερη θέση. Σωτηρία. 3 η Γλυκερία. 4 η Κωνσταντίνα. 4 η Σωτηρία. 5 η Νίκη. Και 8 η Μαρκέλα. Άρα έχουμε τις 2 υποψήφιες προς αποχώρηση. Μαρκέλα μου, είσαι η πρώτη υποψήφια προς αποχώρηση. Θέλω να έρθεις εδώ δίπλα μου. Κάτσε εδώ. Περίμενες τώρα αυτό να είσαι εδώ εσύ σήμερα. Τώρα πρέπει να πω ή σκεφτώ. Για πες μου τώρα. Επειδή ήμουν και προηγούμενη φορά υποψήφια από το σπίτι των κοριτσιών, εντάξει, δεν ξαφνιάστηκα να πω και έτσι. Κατάλαβα. Νίκη μου, είσαι η δεύτερη υποψήφια προς αποχώρηση. Έχουμε τα 2 κορίτσια, τη Μαρκέλα και τη Νίκη. Νίκη μου, εσένα πώς σου φαίνεται το γεγονός ότι είσαι αυτή τη στιγμή υποψήφια εδώ? Δεν το περίμενε, η αλήθεια. Δεν με πειράζει όμως. Δηλαδή, όλοι θεωρώ ότι θα περάσουμε και από αγαπημένοι και από εδώ και από παντού. Οπότε είναι οκ. Okay. Γιατί όντως την προηγούμενη εβδομάδα ήσουνα η πιο δημοφιλής και είχες την ευκαιρία να ζήσεις πολύ διαφορετικά πράγματα από τους υπόλοιπους. Και τώρα είσαι εδώ στο πλάι μου, σε αυτή την πολύ περίεργη θέση. Το βλέπω ότι δεν περίμενες να είσαι εδώ. Τα
εντάξει, μόνο αυτό το σκαμπανεύασμα, αλλά δεν μου φαίνεται ούτε παράλογο, ούτε κάτι. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, ένα από τα δύο κορίτσια πρόκειται να αποχωρήσει σήμερα από το Power of Love και αυτό πρόκειται να το καθορίσουν αυτά τα παιδιά που βρίσκονται εδώ απέναντί μου, τα τέσσερα κορίτσια, τα έξι αγόρια. Θα είναι μια ανοιχτή ψηφοφορία, όπως και την προηγούμενη φορά. Καλή επιτυχία, εύχομαι, κορίτσια μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάμε. Δήμο. Μέχρι τώρα, Μαρκέλα, μου σε στήριζα και αν σε έχω στηρίξει και για να παραμείνεις. Απλά πλέον δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να το κάνω αυτό. Αντίθετα, με την νίκη έχω έρθει πιο κοντά. Σε αυτό το δίδυμο ψηφίζω να αποχωρήσεις εσύ, Μαρκέλα. Χωράμε, επομένως. Είχα την αίσθηση ότι ήθελες να πεις κάτι, γι' αυτό και σταμάτησα. Όχι, Παναγία μου, επόμενος. Κωνσταντίνα. Θα ψηφίσω τη Μαρκέλα, γιατί έχω έρθει πιο κοντά με τη νίκη. Τζέισον. Κάθε φορά γενικά που μου δίνεται ευκαιρία να ψηφίσω αγαπημένη, ψηφίζω τη νίκη. Οπότε ψηφίζω Μαρκέλα για αποχώρηση. Σοφία. Ψηφίζω να φύγει η Μαρκέλα. Τέσσερις ψήφους για σένα. Γιώργο. Μου βάζει πολύ δύσκολα, να ξέρεις. Αν και την νίκη θέλω να την έχω εδώ για να την ευρεάζω. Με τη Μαρκέλα έχω έρθει αρκετά κοντά. Αλλά επειδή νομίζω η νίκη παίρνει από πολύ πείραγμα ακόμα, θα κρατήσω την νίκη και θα ψηφίσω τη Μαρκέλα. Γλυκερία. Μαρκέλα. Έξι ψήφοι για σένα τώρα, Μαρκέλα. Αναστάση. Η Μαρκέλα είναι μια πανέμορφη και χαρισματική κοπέλα, αλλά η Νίκη ήταν η πρώτη που πίστεψε σε μένα και με στήριξε, γι' αυτό της το οφείλω και πρέπει να ψηφίσω δυστυχώς τη Μαρκέλα προς αποχώρηση. Αυτή είναι η έβδομη ψήφος, Μαρκέλα μου. Οπότε έχει λήξει κάπως το αποτέλεσμα, όχι κάπως, έχει λήξει. Σωτηρία. Γιατί έχει ένα χαρακτήρα πάρα πολύ δυναμικό, είναι υπερβολική. Μπορεί να μην την αντέχω κι εγώ ώρες-ώρες, δηλαδή πλέον σταμάτα, βγει, με έχεις κουράσει. Αλλά επειδή έχουμε πει πολλές κουβέντες παραπάνω και για βιώματα ζωής, ήρθαμε πάρα πολύ κοντά. Αλήθεια, και θεωρώ ότι εν μέρει είναι αδικία αυτό. Γιατί θεωρείς ότι είναι αδικία? Γιατί πέσανε αρκετοί να τη φάνε, γι' αυτό. Ποιοι πέσανε να τη φάνε? Δεν θα ήθελα να πω. Ξέρουν οι ίδιοι ποιοι πέσανε να τη φάνε. Τα κορίτσια, αυτή η κλίκα που υπάρχει, είναι κάτι που πραγματικά με ξεπερνά, πραγματικά ξεπερνά και τη φαντασία μου. Εγώ δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος ποτέ για να ακουμπήσω σαν την Νίκη, π.χ. που κάθεται από πίσω μια κοπέλα που μόλις ήρθε και για να την πάρει για το ψήφο, για να με διώξουν, τη χαϊδεύει το πόντι από πίσω. Αλλά ήταν στο ύψος της, κυρία. Πάντα. Αλήθεια.
Θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας άποψη. Τι θα θέλατε να πείτε, Δημήτρη? Τι θα διάλεγες? Την νίκη εννοείται, γιατί εκτός από φίλη μου είναι και ένα παιδί το οποίο... Εννοείς ότι θα ψήφισες αρνητικά τη Μαρκέλα για αποχώρηση? Ναι, αρνητικά τη Μαρκέλα, ναι. Νίκο. Με απόλυτη σιγουριά η ψήφος μου θα πήγαινε στην νίκη, επειδή είναι, όπως το είπα και στο άλλο επεισόδιο, είναι πολύ κλειστά συναισθηματική και δεν πρόκειται να δημιουργήσει κάποια σχέση με κάποια από τα αγόρια. Και η Μαρκέλα την έχω δει και με έχει δει σε πολύ ευάλωτες, ευαίσθητες στιγμές, ας το πούμε έτσι. Αυτό που είπε η Σωτηρία, ότι είναι άδικη η αποχώρηση της Μαρκέλας αυτή τη στιγμή, ποια είναι η άποψή σου, Νίκο? Αυτό το δηλαδή έχουν πέσει να τη φάνε. Πιστεύω ότι όντως είναι άδικη, επειδή η νίκη ναι προσφέρει περισσότερο, πώς το λέμε στα ελληνικά, hype, περισσότερο action στο παιχνίδι. Αλλά στο παιχνίδι του έρωτα δεν προσφέρει περισσότερη θετική ενέργεια. Είναι πιο σκανδαλιάρα η νίκη, ας το πούμε έτσι. Πιστεύεις ότι έφτασαν κάποιοι να φάνε τη Μαρκέλα? Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω, πραγματικά. Νίκη μου, μπορείς να επιστρέψεις τη θέση σου? Εσύ, πάω Έλα πίσω εδώ, έλα όπως είσαι. Από εκεί θα δέσουν κάποιες άλλες αγκαλιές τώρα. Αγχώθηκα. Μαρκέλα μου, έλα εδώ. Έλα εδώ, έλα εδώ, κοριτσάκι μου. Έλα. Δεν το περίμενα ότι θα ήσουν εδώ. Και δεν θα περίμενα ποτέ αυτή την εξέλιξη, Μαρκέλα. Συμβαίνουν διάφορα. Για να είμαι ειλικρινής. Δεν πειράζει. Τίποτα δεν τελειώνει. Νομίζω ότι έδειξες περί τίνος πρόκειται. Έδειξες, δεν έδειξες. Αυτό τώρα πιστεύεις ότι το πλήρωσες κιόλας? Πιστεύω ναι. Δεν νιώθω καθόλου την πικρία, πραγματικά είναι ακριβώς τα λόγια αυτά. Απλά γελάω, δεν ενοχλούμε, πραγματικά. Αν θα ήτανε κάτι που όντως θα υπήρχε κάποιος λόγος να με βγάλουν από το παιχνίδι, θα το μπορούσα να το καταλάβω. Από τη στιγμή που γίνεται έτσι, γελάω. Να σε ρωτήσω κάτι. Αν θα έπαιρνες κάτι πίσω, τι θα ήταν αυτό? Εδώ, στο παιχνίδι, εδώ να... που έχει περάσει. Βασικά πάντα ήμουν αληθινή και αυτό που αισθανόμουν πάντα έλεγα και δεν πιστεύω ότι επειδή ο τρόπος μου κάπως σε κάποιους δεν ταιριάζει, ότι πρέπει να είμαι ο άνθρωπος που όλοι πρέπει απλά να με βγάλουν επειδή πιο καλά ταιριάζουν μεταξύ τους ή επειδή δεν τους αρέσει η ένταση που ήρθαν εδώ για εντάσεις. Είναι λίγο παράξενο, αλλά οκ, εντάξει, δεχόμενο, καλό δεχόμενο. Τι ήταν αυτό που σε πειράξει περισσότερο, Μαρκέλα? Από όλα όσα έγιναν. Και με τον Δήμο αυτό που έγινε σίγουρα με πείραξε πάρα πολύ και με έριξε για μια εβδομάδα που εγώ δεν μίλησα, δεν μίλαγα καν μια εβδομάδα και περίμενα να ανθρώπινη σχέση για να έχουν κάποια εξέλιξη, δηλαδή κάποιο τέρμα, κάποιο τέλος, αλλά ανθρώπινο. Και σήμερα με τον Αναστάση και με την Γλυκυρία αυτό που έγινε, ας πούμε, που δεν ήξερα, μπορούσε και η Γλυκυρία να μου το πει, μπορούσε και ο Αναστάσης να μου το πει, ας πούμε. Δεν έχω κανένα θέμα, αλλά θέλω να είμαστε ξεκάθαροι μεταξύ μας. Δεν θέλω να μαθαίνω από τη τηλεόραση κάποια πράγματα, γιατί για μένα προς τα παρόν δεν έχει μάθει κανείς τίποτα ότι έχω πει εγώ κάπου κάτι κρυφτά, χωρίς να έχω ενημερώσει τον άνθρωπο. Αλλά και αυτό, ο καθένας. Για δες το κοριτσάκι όμως εδώ. Που έχει βαλαντώσει το κλάμα. Και είπα, δεν θα ξανακλάψω, ρε φίλε. Τι με κάνεις? Η Σωτηρία, εγώ πραγματικά φοβάμαι να την αφήσω σε όλο αυτό το... σε αυτή τη φωλία αφηδιών. Οπότε δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά πώς θα μείνει μόνη της και θα προσπαθήσω να τη δίνω κουράγιο και από μακριά. Έχεις κερδίσει μία φίλη αυτή τη στιγμή? Ναι. 100%. Τώρα, πού την αφήνεις πίσω στη Σωτηρία, για να δούμε τι πρόκειται να γίνει αλήθεια. Επόμενη εγώ. Τι είναι αυτό που σας έδεσε? Παρεξηγήσιμες εδώ είμαστε. Τι είναι αυτό που σας έδεσε έτσι? Εμάς.
ή έντονος χαρακτήρας, σίγουρα, πρώτον. Το ότι δεν είναι πάντα οι άνθρωποι μας καταλαβαίνουν από πρώτη στιγμή ότι γενικά και αυτοί είναι πάρα πολύ γρήγοροι στις αντιδράσεις και είναι σαν σπίρτα. Το ίδιο είμαι και εγώ. Και πατήματα της ζωής που λέει πέρασε και αυτή δύσκολα και εγώ δύσκολα και τα έχουμε πει και τα έχουμε μοιραστεί μεταξύ μας και αυτή με καταλαβαίνει γιατί είμαι έτσι και εγώ την καταλαβαίνω γιατί είμαι έτσι. Και οπότε... Αγάπη μου γλυκιά, δεν μπορεί να σταματήσει να κλαίει. Περίμενες, έτσι λίγο αυτό θέλω να πεις μόνο, ότι θα σε στήριζε σήμερα σε αυτή την ψηφοφορία μόνο ο Νίκος και η εισατηρία. Νίκο, respect and one love. Όχι. Όχι. Αλλά εντάξει. Όχι. Δεν το περίμενα. Από το παιχνίδι Power of Love αποχωρώ πάρα πολύ ευτυχισμένη, γιατί μου δόθηκε η ευκαιρία και έζησα πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Έχω γνωρίσει ωραίους ανθρώπους και off και on camera. Εσύ το περίμενες. Όχι. Μα είναι. Όχι. Όχι. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε αγκαλιάσω. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια σε όλα. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη ότι θα βρεθεί κάποιος πολύ πολύτιμος που θα σε εκτιμήσει. Μαλιά μου. Εγώ θεωρώ ότι ήρθα εδώ κυρία, ήμουν κυρία όλο το παιχνίδι και φεύγω κυρία. Μπορείς να χαιρετήσεις τα υπόλοιπα παιδιά. Εδώ. Ευγενέστε. Επιβεβαιώνει τα πάντα. Τα παιδιά δεν χαιρέτησα φεύγοντας γιατί δεν αξίζουν. Δεν αξίζουν. Γιατί αυτό που έγινε ήταν πολύ άσχημο. Ήταν πολύ άσχημο. Αντεκ***. Σ' αγαπώ. Να. Σ' αγαπώ. Πάμε. Power of Love ήταν απλά για μένα. Πάμ. Κακίστρο. Για να λάβεις την κακολογία στα κουλά. Τραγική. Τραγική. Ούτε καν μας χαιρέτησε. Αυτή ψήφισες. Απλά στο λέω για να... Ούτε καν μας χαιρέτησε. Αυτή η ψήφισα που ήρθε εδώ και δεν χαιρέτησε καν. Ευγένεια που λέγαμε, ρε. Η αποχώρηση θα μείνει. Αυτή η αποχώρηση για να μείνει. Αυτή η αποχώρηση αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Ευγενέστα, βέβαια. Λύτωσες κι εσύ τώρα. Ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, κατά τη γνώμη σου, θέλησαν μια τέτοια εξέλιξη? Σίγουρα τα κορίτσια. Σίγουρα κάτι έχει κάνει και η Μαρκέλα. Δεν γίνεται τη Μαρκέλα να τη σταυρώσαν όλοι και να μην έχει κάνει τίποτα η Μαρκέλα. Αναστάση, γιατί ψήφισες τη Μαρκέλα? Διαπίστωσα ότι δεν ήταν ενίοτε λίγο αθυρόστομη και αγενής. Σωτηρία μου, βγήκε από εδώ και τις κοπέλες μας έβριζε έξω. Πόση ώρα μας έβριζε και εμάς δεν μας χαιρέτησε καν που έφυγε. Δεν θα ανοίξω. Όντως, παιδιά, είναι περίεργο που είμαστε λιγότεροι. Γιατί, εγώ τώρα το ένιωσα. Ποιο? Ότι είμαστε λιγότερες. Πολύ ήρεμο το κλίμα. Τι έλεγε, με το καλημέρα. Όχι, 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 όχι. Όχι, ωραία που είμαστε ντυμένες σήμερα. Όντως. Μια κάθε μία σχέση μία με την άλλη. Δεν ξέρεις κάτι, από άλλο χωριό. Είμαστε με διαφορετικά χρώματα. Είναι καινούργια απέναντι. Στάνταρ. Γι' αυτό. Τι γι' αυτό. Με το καλημέρα σας. Με το καλημέρα. Ναι, τη βρήκαν μέσα. Φαντάσου λίγο να καθόταν έτσι. Μέσα. Τέλειο. Τέλειο. Εγώ ανυπομονώ να την γνωρίσω. Κι εγώ. Κι εγώ. Η Σωτηρία πάλι όχι. Πω, όπως η Σωτηρία τώρα θα μενέτε και μαζί. Ωραία, χαρά. Και μια πανί... χαρά θα πάει. Έλα, βρε.
Ναι. Κοίτα, πήρε την πρώτη κρυάδα με την Κωνσταντίνα, τώρα είναι κομπλέ, νομίζω. Θα το συνήθισε. Εντάξει, εγώ πιστεύω θα τη γνωρίσει και θα είσαι εντάξει γενικά. Όπω είναι πάρα πολύ περίεργο αυτό. Και εμένα, ούτε και μία, ούτε μία καλημέρα. Πάμε να βάλω καφέ. Τίποτα. Α, έρχομαι να βάλω. Θέλει κανεί τίποτα. Εγώ ένα χυμό, αν είναι εύκολο. Θες χυμό, οκ. Άβολο. Πολύ άβολο. Νιώθω άβολα τώρα. Που θα έρθει και μία παίκτρια. Πάντα νιώθω άβολα, άμα έρθει ναι. Κάποια καινούργια. Οκ, okay. Λογικό ναι. Δεν είναι. Εντάξει, μετά το συνηθίζεις. Ναι, κατάλαβα, εντάξει. Όπως τώρα. Σοκαριστική ηρεμία παρατηρώ μέσα στο σπίτι των κοριτσιών. Γεια! Γεια σου, Κατερίνα! Τι γίνεται! Καλά, πώς είστε! Καλά. Μετά λέω όλα διαφορετικά σήμερα. Δεν είναι? Περίεργη μέρα. Περίεργη είναι. Ναι, έλα. Δεν αισθάνεστε πολύ καλά? Όχι. Όχι. Νιώθουμε να... Κάτσε εδώ. Καταλαβαίνω, εσύ ειδικά μετά το προηγούμενο γκαλά. Είσαι μάλλον όχι σε πολύ καλή κατάσταση, Σωτηρία, ε. Όχι. Και τώρα που θα είναι και η καινούρια μέσα στο σπίτι μας, το δικό μας το σπίτι σε άλλους μοιάστηκε. Έχεις δει καμία καινούρια... Όχι, έτσι υποθέτω. Έτσι υποθέτεις. Αγόρια, γελάτε! Λοιπόν, θέλω να μου πείτε πώς αισθάνεστε που είστε λιγότεροι μετά από την αποχώρηση της Μαρκέλλας εχθές. Περίεργα. Ένα κενό. Νιώθουμε το κενό. Δηλαδή? Γιατί η Μαρκέλλα είχε πολύ ενέργεια σαν άνθρωπος και το αισθανόμασταν όλοι. Τώρα... Σας ρωτώ, θα καταλήξω και σε σένα, Σωτηρία μου, και σε σένα, Νίκο. Και τα λέω τα δύο ονόματα αυτά όχι τυχαία, καθώς είστε οι μοναδικοί δύο που τη στήριξαν τη Μαρκέλλα. Όλοι οι υπόλοιποι θέλετε να φύγει η Μαρκέλλα. Οπότε, Γιώργο, ας πούμε, μου έκανε εντύπωση η δική σου επιλογή. Θα ήθελα να μου μιλήσει αυτή. Είχα δει ότι η ψηφοφορία πάει για Μαρκέλλα και λέω, γιατί να μην στηρίξω την Νικούλα να φτιάξουμε λίγο τη σχέση μας και να την έχω εδώ να την κοροϊδεύω που θέλω. Α, δηλαδή αρχικά ήθελα να στηρίξει τη Μαρκέλλα και τελευταία στιγμή. Ναι, αλλά, ναι, και τελευταία στιγμή έλεξα γνώμη. Την ώρα που τις έβλεπα εκεί τις δύο στον τάκο, λέω, νομίζω η Νίκη πρέπει να μείνει. Γιατί? Γιατί εγώ τουλάχιστον πρέπει να παίξω λίγο μαζί της και να μην το πάρει τόσο κατάκαρδα. Έχει να δώσει λίγο content, νομίζω, η Νίκη ακόμα. Η Μαρκέλλα, νομίζω, χανόταν λίγο επικοινωνία. Υπήρχε ένα language barrier μεταξύ μας. Δήμο. Εγώ θα το έκανα. Δηλαδή, ήμουν σίγουρος ότι θα ψηφίσω τη Μαρκέλλα να φύγει, γιατί τόσο καιρό που τη στήριζα, μου γύρισε boomerang, κατηγορήθηκα για πολλά πράγματα. Ακόμα και εκείνη τη μέρα τσακωθήκαμε πάλι. Και γενικά δεν μ' αρέσει ένας άνθρωπος να φέρεται έστω και λίγο εκδικητικά. Οπότε δεν γινόταν να συνυπάρξω σε ένα περιβάλλον με έναν άνθρωπο τέτοιο. Μάλιστα. Σωτηρία μου. Τι να πω. Θέλω να μιλήσουμε και μια και έχουμε την ευκαιρία τώρα που είμαστε όλοι μαζί έτσι και είναι και η πρώτη φορά νομίζω που βρίσκεστε μετά το γκαλά. Να μιλήσουμε ειλικρινά. Να μιλήσουμε. Η Μαρκέλλα φάνηκε να το περιμένει, ακούστηκε η έκφραση φίδια κτλ. Κάποιοι την είχαν στημένη στη Μαρκέλλα. Είναι πολλά τα πράγματα τα οποία ακούστηκαν προς το τέλος του επεισοδίου και άλλωστε η έξοδος που κάνατε νομίζω ήταν και πολύ κεραιή, αλλά και πάρα πολύ σημαντική, γιατί έδειξε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο αισθάνεστε. Τώρα θέλω να μου το εκφράσεις αυτό με λόγια, να μου πεις ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, κατά τη γνώμη σου, που θέλησαν μια τέτοια εξέλιξη. Να φύγει η Μαρκέλλα. Σίγουρα τα κορίτσια, επειδή είναι, δεν ταιριάζει η Μαρκέλλα σε όλους τους χαρακτήρες, είναι γενικά ένας χαρακτήρας από μόνη της. Δεν το περίμενα η αλήθεια από τον Γιώργο να πει να φύγει η Μαρκέλλα. Αλήθεια, γιατί κακά τα ψέματα τον υποστήριζε. Όπως και τον Νίκο υποστήριζε. Δεν είχε δείξει ότι ήταν απέναντί του, ήταν δίπλα στον Γιώργο. Και μετά εγώ, κατά τη γνώμη μου, τον Αναστάση, δεν ξέρω γιατί. Με τη Μαρκέλλα, ενώ ήρθανε πιο κοντά, μιλήσανε, είδα ότι τι ψήφισε αυτό. Αναστάση, γιατί ψήφισε τη Μαρκέλλα? Η Μαρκέλλα ήταν ένα άτομο με πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Όπως όλοι οι άνθρωποι, βέβαια. Ναι, απλά
ενώ είχε ενέργεια, αυτοπεποίθηση, αυτορμητισμό και εξωστρέφεια και ζωντάνια που είναι ευχάριστο να συναντρέψει ένα τέτοιο άνθρωπο, διαπίστωσα ότι δεν ήταν ενίοτε λίγο αθυρόστομη και αγενής και της έδωσα πολλές ευκαιρίες. Αθυρόστομη και αγενής. Ναι. Εντάξει, δεν ακούγεται ωραία αυτό, αλλά το διαπίστωσα. Και δεν είναι σωστό που το αναφέρω τώρα, γιατί απουσιάζει η κοπέλα και δεν θα μπορούσε να... Εν πάση περιπτώσει, θα έπρεπε να της διδοθεί ο λόγος. Δεν είναι σωστό, δεν είναι δίκαιο αυτό που λέω. Απλά έχει καταγραφεί αυτό και οπότε ούτως ή άλλως θα διαπιστωθεί και εκ των υστέρων. Εγώ προτρέχω λίγο. Ας κρατήσουμε τα θετικά, ότι ήταν μια προσωπικότητα. Επειδή τώρα. Ναι. Δεν μπορώ να μην το πω αυτό. Ναι. Όταν ο Δήμος σου είχε πει να μιλήσεις γι' αυτό, είπες ότι. Ναι, γιατί της έδωσε ευκαιρία και άλλη ευκαιρία της έδωσα. Και αργότερα της έδωσε ευκαιρίες πολλές. Ναι, αυτό είναι προχθές. Την προστάτευσα ολοφάνερα. Και εξακολούθησε να έχει αιμονή με το Δήμο. Γιατί μετά πρόκειται περί αιμονής. Δεν είναι αιμονή. Δεν είναι εδώ να μιλήσει, Μαρκέλα, επειδή εγώ. Το είπα και εγώ. Ναι, το είπα. Εγώ λέω αυτό που διαπιστώνω. Δεν είναι αιμονής. Ότι μέχρι και τελευταία στιγμή, παρότι ήθελε να έρθει θεωρητικά κοντά μου κτλ., τη έδωσα και εγώ πολλές ευκαιρίες. Καθόμουν εγώ παρατηρητής, με έφερνε σε δύσκολη θέση και εξακολουθούσε να. Έρχεται σε αντιπαράθεση με τον Δήμο. Μέχρι και τελευταία στιγμή. Και σε έντονη αντιπαράθεση. Και όχι μόνο με εμένα. Έκανε πράγματα στην εταιρεία μου. Με κατ' επέκταση να. Εγώ το χαρακτηρίζω αιμονή αυτό. Αν δεν λέγεται αυτό αιμονή, τι λέγεται. Δεν είναι αιμονή, έτσι ένιωσε και εγώ το χαρακτηρίζω αιμονή. Εκδίκηση. Εκδικητικότητα λέγεται. Εγώ πάντως. Χαρά την είδα, Μαρκέλα. Να σου πω κάτι. Αν υπήρξε μια ψηφοφορία και ήμασταν μοιρασμένα και για μία ψήφο είχε κριθεί, νομίζω ότι το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο. Ήταν 99,9% του σπιτιού. Που ψήφισε την Μαρκέλα να αποχωρήσει. Κάτι σημαίνει αυτό. Κάτι σημαίνει. Δεν νιώθω την ανάγκη να υπερασπιστώ τη Μαρκέλα, αλλά σίγουρα ένας άνθρωπος που δεν βρίσκεται τώρα, τη χρονική περίοδο τώρα που το συζητάμε, για να παίρνω θέση για εκείνη. Γιατί εντάξει, δεν μ' αρέσει όλο αυτό που γίνεται. Εγώ την έζησα παραπάνω. Δεν μ' αρέσει αυτό που γίνεται. Δεν έχει να κάνει ούτε με ομάδες, ούτε με στημένες ψηφοφορίες. Είναι 99,9%. Σίγουρα κάτι έχει κάνει και η Μαρκέλα. Δεν γίνεται τη Μαρκέλα να τη σταυρώσαν όλοι και να μην έχει κάνει τίποτα. Δεν ήταν αμφίροπο το αποτέλεσμα. Απλά δεν ταιριάζει. Τι απλά δεν ταιριάζει. Δεν ταιριάζει ο χαρακτήρας. Δεν είναι. Με πολλούς δεν ταιριάζουν μεταξύ μας. Η Μαρκέλα έκανε και κάτι παραπάνω. Δεν σεβόταν τον κόσμο με εσά. Ο δικό σου. Ταιριάζει, πιστεύει εδώ μέσα. Τι έγινε. Λέω πιστεύει ταιριάζει ο δικό μου χαρακτήρα εδώ μέσα. Από κάτι άλλο, κάποιον πείραξε. Όχι, εμένα σίγουρα. Εγώ μόνο καλά αισθήματα έχω για τη Μαρκέλα. Λίγο παραπάνω γι' αυτό, γιατί εγώ. Είχαμε αναφερθεί στον Καλά. Σε ρώτησα και μου είπε στον Καλά ότι αφού γυρίσατε τον Bodrum και πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία, πάλι μιλούσε με τη Μαρκέλα και η Μαρκέλα αλήθεια σαστισμένη παρακολουθούσε αυτό που είχε συμβεί με σένα και την Γλυκερία και δεν είχε ιδέα. Τόνισα στον Καλά ότι πόσο μεγάλη βαρύτητα έχει η λέξη και η ιδιότητα, η ευγένεια. Συμφώνησε κι εσύ. Πάντα εγώ με την ευγένεια. Ναι, δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι το τόνισα. Και εκ των υστέρων επιβεβαίωσε με τη συμπεριφορά της η Μαρκέλα ότι υπήρξε αγενής. Φεύγοντας δεν χαιρέτησε κανέναν. Αδίκησε την όλη εικόνα της. Δεν χαιρέτησε. Κανένας δεν το έχει κάνει αυτό. Ούτε ο Αργύρης. Ούτε κάποιοι. Να σου πω και τον Αργύρη το ψηφίσαμε και την Ειρήνη το ψηφίσαμε. Αξιοπρεπέστατα ήρθαν στο τέλος οι άνθρωποι, μας χαιρέτησαν όλους και μας αγκάλιασαν. Αυτό δείχνει έναν άνθρωπο. Δυστυχώς επιβεβαιώνει τα λόγια μου ότι είχε αιμονή, εκδικητικότητα και αγένεια. Δυστυχώς επιβεβαιώνει τα λόγια μου. Αιμονή, εκδικητικότητα. Αιμονή, με το Δήμα 100% ξεκάθαρη. 100% δεν υπάρχει αμφιβολία. Να μην χαιρετήσει κανέναν. Δηλαδή, φεύγει και δεν χαιρετάει κανέναν. Αυτό αδικεί την εικόνα της. Έτσι ένιωσε και έτσι έπραξε. Και εγώ, άμα νιώσω δηλαδή, ότι πρέπει εδώ πέρα να σηκωθώ και να σπάσω το τραπεζάκι. Ξέρεις τι όμως, να σου πω κάτι, ήταν αληθινή και σηκώθηκε. Ήταν αληθινή. Κοίτα, και αυτοί που προκαλούν τροχαία ατυχήματα αληθινή είναι. Όχι, αλλά είναι αμέλεια. Είναι αμέλεια. Είναι αδιαφορία, είναι αμέλεια και αυτό δεν συγχωρείται από την κοινωνία. Το να είσαι αμελής και αδιάφορος απέναντι σε βασικές κοινωνικές υποχρεώσεις. Είναι βασική κοινωνική. Εγώ μπορεί να μην σε συμπαθώ και εσύ δεν μπορεί να με συμπαθείς. Αλλά όταν με δεις στον δρόμο, μπορεί να πεις γεια σου, Αναστάση, γεια σου, Κατερίνα. Έτσι είναι. Γιατί είναι μια κοινωνική υποχρέωση την οποία θεωρούμε εμείς ότι μας συνδέει και ότι έχει λόγο, έχει βαρύτητα, έχει αξία. Δηλαδή, εγώ έτσι ένιωσα και έτσι έπραξα. Πάντως, εγώ άμα δεν συμπαθώ κάποιον, δεν θα πάω να το χαιρετήσω και μετά. Υπάρχει το μήνυμα. Και τις κοπέλες μας έβριζε έξω. Πόση ώρα μας έβριζε. Εγώ σκόπευα να τη χαιρετήσω πάντως, εσύ, Μαρκέλα. Δεν μας χαιρέτησε. Γιατί πραγματικά είχαμε έρθει κοντά και μιλάγαμε. Έχει φύγει, έχει πάει η Ελλάδα. Βγήκαμε από εδώ, μας έριξε το βρυσίδι του αιώνα και δεν μας είπε να γεια. Και είμαι σίγουρη, κόβω το χέρι μου, ότι αυτή τη στιγμή λέει.
οι κακιασμένες, φίδια όπως μας αποκάλεσε. Καλά, για σένα δεν έχει άδικο. Ούτε μου είπαν ούτε ένα γεια. Να, αλλά μετά ούτε εσείς την πιάσατε. Να την πιάσω την κοπέλα που με βρίζει. Να τη πω καλό ταξίδι, αγάπη μου, θα μου λείψει. Ξέρεις ότι σε βρίζει, γιατί δεν την έπεισε να πει, γιατί με βρίζεις. Γιατί δεν με ενδιαφέρει πλέον σαν άνθρωπος. Έκανα τόσες προσπάθειες. Ενώ ήξερα ότι με βρίζει πίσω από την πλάτη μου. Day one. Η αλήθεια είναι ότι ναι, μου βγήκανε πάρα πολλά παράπονα και εμένα με τη Μαρκέλα, ειδικά τώρα στο τέλος, με τον τρόπο που έφυγε. Ναι, αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι στο δωμάτιο ερχόταν και μου λέγε «Σ' αγαπάω, είσαι μπόμπα, είσαι θεά, σε λατρεύω» ναι. Και μετά ερχόταν εδώ πέρα είσαι μπόμπα, και με έκραζε. Εγώ. Περίμενε ρε Γιώργο. Γιώργο, άφησέ μας λίγο δηλαδή, ρε φίλε, πέντε λεπτά, κάνει υπομονή, πέντε λεπτά. Εντάξει, δηλαδή, όταν εμένα αυτό με ενοχλεί. Άμα με έβριζε και μπροστά μου δεν θα είχα πρόβλημα. Αλλά το να με βρίζει εδώ, σε όλους τους άλλους και στο δωμάτιο να μου λέει «Είσαι μπόμπα, σε λατρεύω». Σ' αγαπάω. Όχι, εκεί με κοροϊδεύεις με στη μούρη μου. Τι σε κοροϊδεύεις. Και όσο για το φίδια, το διάβασε προφανώς στο Twitter και στο Instagram και ήρθε εδώ να το πει, ενώ δεν είναι κάτι που πιστεύει. Και αν το πίστευε, να μου το έλεγε και εμένα στο σπίτι. Τι είναι αυτό? Μας είπε φίδια χθες στον καλά. Αυτό σιγά, το άκουσα. Μην ξεχνάς δηλητήριο, ηρέμησε. Γιατί μας έχουν βγάλει φίδια, επειδή θεωρούν ότι στήσαμε ολόκληρη πλεκτάνη εγώ και η Σοφία. Για να τη χωρίσουμε από το Δήμο, να μου μείνει ο Δήμος. Νομίζω η Σοφία κινεί τα νήματα εκεί πέρα. Λες και εγώ είμαι 5 χρονών, ξέρω εγώ, και χρειάζεται πλεκτάν. Ξεκάθαρο, εγώ της το δήλωσα ότι δεν ταιριάζω μαζί της. Η ιδιοσυγκρασία της Μαρκέλλας είναι σαν το βόρειο με τον Νότιο Πόλο. Δεν ταιριάζω σε τίποτα. Όταν λέμε σε τίποτα, σε τίποτα. Και αυτό που λέει, δεν χρειάζεται καμία Σοφία, καμία νίκη για να πω εγώ ότι δεν ταιριάζω με τη Μαρκέλλα. Και είναι τρομερό. Επικαλείσε μέχρι την τελευταία μέρα ότι τη νοιάζω και ότι δεν θέλει, ζηλεύει να πάω σε κάποιο ραντεβού με την Νίκη ή με οποιαδήποτε και με κατακρεουργεί. Καθημερινά με κατακρεουργεί στο Instagram. Νομίζω είναι, αν δεν λέγεται διπροσωπία, ρε, εσύ η Σωτηρία πλάκα μας κάνεις τώρα. Ναι, δεν είναι διπροσωπία. Γιατί να είναι. Κοίτα, γιατί εδώ μου πουλάει έρωτες και έξω με κράζει. Εγώ δεν έχω θέμα να με πούνε φίδι. Ξεστή. Με ποιο δικαίωμα, αφού δεν νιώθει κάτι με εμένα, ποιο είναι το δικαίωμα. Ρέσει, γιατί είστε όλοι original εδώ μέσα και ας πείτε ξεμαρκέλα. Η ζηλία σε έναν άνθρωπο δεν είναι απαραίτητα σε βλέπει ερωτικά, είναι απλά ζήλια. Και το είπε, ζήλεψε. Σε ευχαριστώ πολύ που το λες. Απλά ζήλεψε, χωρίς λόγο. Κακία είναι αυτό. Ζήλεψε. Είναι απλά κακία, Σωτηρία. Είναι κακία. Μην πιέζει, Σωτηρία. Είναι κακία. Δεν πιέζει τη Σωτηρία. Να καταλάβει ότι και εμείς δεν είμαστε εδώ πέρα. Είναι όλο το σπίτι. Δεν είναι ένας, είναι όλο το σπίτι. Εκτός από σένα και τον Νίκο. Όλες ξέρουμε ότι είχε πρόβλημα μαζί σου. Ψήφος με έχει βαρύτητα. Ναι, αλλά μου πουλούσε έρωτες εδώ μέσα, ρε παιδιά. Και backstage σας έλεγε αυτό... ότι... Αυτό... Αυτό... Εγώ, εγώ θέλω... Γιατί λες σου πουλούσε έρωτες. Εγώ αυτό που κατάλαβα ήταν ότι ήταν πραγματικά στραμμένο το ενδιαφέρον της μόνο πάνω σου. Ναι. Θέλησε μια πιο ξεκάθαρη έτσι, κουβέντα από σένα, όχι να τη λες σε όλους τους άλλους εκτός από εκείνη. Και αυτό ήταν που την πείραξε και τη στεναχώρησε βαθιά. Και μετά είπε: «Οκ, έτσι δεν είναι». Κατερίνα μου, όταν νοιάζομαι για έναν άνθρωπο, νοιάζομαι για μια κοπέλα και δεν βγαίνει. Και η κοπέλα αποφασίζει να χωρίσουμε. Και κάνει το λάθος, δεν μου το λέει μέσα σε μία μέρα, μου το λέει σε τρεις μέρες. Γιατί εγώ δύο φορές, εδώ μπροστά στον καναπέ μου, το παραδέχτηκε ότι δύο φορές συναντηθήκαμε και τη δεύτερη της το είπα. Άρα δεν άργησα και έναν αιώνα. Από τις δύο φορές που συναντηθήκαμε, δεύτερη της το είπα. Ναι, γιατί την απέφευγε όμως. Εννοείται την απέφευγε. Τώρα αφού... δεν υπάρχει και η Μαρκέλα εδώ και θα κάνω μπορώ εγώ τον δικηγόρο του διαβόλου. Καταλαβαίνεις. Δεν μιλάω για τη Μαρκέλα, για μένα μιλάω. Εννοείται ότι την απέφευγα γιατί μου έβγαζε πολύ αρνητική ενέργεια. Με κοιτούσε με πολύ αρνητικό τρόπο, μου μιλούσε πολύ αρνητικά και εννοείται την απέφευγα γιατί ήρθα εδώ να το διασκεδάσω και όχι να έχω έναν άνθρωπο με αρνητισμό απέναντί μου. Γι' αυτό και μόνο τον λόγο την απέφευγα, αλλά. Και πάλι στο λέω, πες ότι εγώ είμαι εγκληματίας, ότι της φέρθηκα τόσο άσχημα που με 25 λεπτά αποφάσισα τη δεύτερη φορά να της το πω, εγκληματίας. Έναν άνθρωπο που τον νοιάζεσαι, έστω και λίγο, και δεν έχει πάει καλά, όχι εξαιτίας του και τον νοιάζεσαι, δεν τον κατακρεουργείς, δεν τον απομυθοποιείς και δεν τον βγάζεις στο χειρότερο του κόσμου. Γιατί αυτό έκανε επί δύο μέρες στο Instagram. Στο λέω ειλικρινά. Δεν είμαι τρελός, δεν θα το έλεγα έτσι. Η ίδια έγραφε για σένα πράγματα. Απαντούσε δηλαδή. Σε μηνύματα. Απαντούσε σε μηνύματα και κάποιοι ήταν κοινοί γνωστοί, δεν το κατάλαβε μάλλον ότι κοινοί γνωστοί, που με κράζανε επίτηδες για να δουν πώς θα αντιδράσει και αυτή έλεγε τα χειρότερα για μένα. Εγώ δεν το ξέρω. Εντάξει. Αυτό. Επειδή... Δεν είμαι τρελός. Εντάξει, αρχικά συζητούμε χωρίς να είναι η Μαρκέλα μπροστά, αλλά αυτό είναι, είπα και εγώ. Είναι λάθος. Εγώ εσένα νιώθω ότι είναι σαν επιθύδιος όλο αυτό που κάνουμε. Ποιο, δεν το αλλάζουμε για ποιο λόγο το εσύ, Μίκο, επέλεξες να στηρίξεις τη Μαρκέλα? Εμένα πάντα με βλέπε με θετικό τρόπο. Αυτό που είπαν για την οργάνωση, πως υπήρχε κάποια οργάνωση με τους ψήφους, αυτό δεν το ξέρω, αλλά όντως είναι λίγο ύπουλο που πήραν. Τόσες πολλές ψήφους. Και εγώ παραξενεύτηκα. Ήποπτο, ύποπτο. Δεν ξέρει να μιλάει. Παραξενεύτηκα. Πήραν πάρα πολλούς ψήφους. Πώς το εξηγείς εσύ αυτό, τι σκέφτεσαι? Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έγινε αυτό. Από τον Γιώργο είμαι σίγουρος πως θα ψηφίσει η Νίκη, για παράδειγμα.
Έχω βάλει στο μάτι, Νίκη, δεν έχω καταλάβει. Ναι. Δύο μέρε. Τη Μαρκέλα την είδα στο που είναι την πιο γλυκιά ανέκδοση τη Μαρκέλα. Γι' αυτό δεν μπορώ να ταυτιστώ με όλα αυτά που λένε πω είναι εχθρική. Επειδή προ εμένα τουλάχιστον δεν μου δείξε ποτέ το παραμικρό ίχνο έχθρα ή κάτι αρνητικό. Και εγώ δεν έχω κακία πάντω για τη Μαρκέλα. Δεν έχω καμία κακία για τη Μαρκέλα. Ούτε θεωρώ όλα αυτά που λένε. Σε μένα πάντω μου έχει δείξει αυτό, αλλά μου και λιγότερο από όλου εδώ μέσα. Ναι. Εσείς πιστεύετε, ας πούμε και οι δύο, ότι αδίκως υπήρξε αυτό το κλίμα προς τη Μαρκέλα? Α, δεν ξέρω αν ήταν αδίκως, γιατί δεν είδα τι γινόταν τις προηγούμενες μέρες όταν δεν ήμασταν εμείς εδώ, πριν έρθω εγώ. Αλλά εμένα τουλάχιστον μου είχε δείξει συμπάθεια, της είχα δείξει συμπάθεια κι εγώ. Απλά στο τέλος άλλαξα την επιλογή μου. Δηλαδή δεν την ψήφισα στο χαρτί. Εκείνη τη στιγμή δεν ξέρω, κάποιο μου γυάλισε λίγο νίκη. Λέω, θα κρατήσω την νίκη. Τελευταία στιγμή το αποφάσισα. Για Μαρκέλα πήγαινα να στηρίξω. Επίσης, εμένα χθες δεν μου άρεσε, off camera, όταν φύγαμε από εδώ πέρα, κάποια πράγματα που με είπε. Δηλαδή? Τους έβρισε όλους και εμένα που έχει δηλώσει ότι με συμπαθεί πάρα πολύ και μου είπε μετά να μην πάω με τον Αναστάση γιατί θα με κοροϊδεύει όλη η Ελλάδα. Αν δεν είναι αυτοκακία, τι είναι ρε παιδιά κακία? Είναι γνώμη της. Αν δεν είναι αυτοκακία. Okay. Γνώμη της. Γνώμη. Και μέρες πριν. Πριν εντάξει, γίνει όλο αυτό, μου έλεγε τα καλύτερα για την Αναστάση. Και τώρα που έφυγε. Ναι, σε αιτιολόγησε όμως γιατί. Γιατί να δικαιολογούμε τα πάντα. Στο αιτιολόγησε, δεν σε είπε αυτό και αυτό. Για την ηλικία. Μιλούσε και εκ μέρους όλης της Ελλάδας. Μα την είπε ότι η ηλικία δεν παίζει κανένα ρόλο. Είναι αυτό που ήθελε να πει. Αυτό που ήθελε να πει πολλές φορές είναι εξυβριστικό, ειρωνικό, υποτιμητικό. Δεν είναι γνώμη. Έχει και άλλα στοιχεία. Δεν σημαίνει ότι λέμε κάτι και δεν έχει αυτό επιπτώσεις. Κρινόμαστε για αυτά που λέμε. Για πες, τι σου είπε, για ποιο λόγο δηλαδή θα συμβεί? Επειδή αυτό. Επειδή έχουμε μεγάλη διαφορά ηλικίας. Αυτό ισχύει, αλλά αυτό είναι σε δεύτερο χρόνο αλλά να μπορούμε να συζητήσουμε. Εγώ την είπα λόγος. Ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με την ηλικία. Γιατί να κολλάμε στην ηλικία? Και όχι. Σωτηρία, πες. Ναι, και όχι, θα σε κοροϊδεύει όλη η Ελλάδα και θα γίνει χαμός, θα χαλάσει την εικόνα σου. Εσύ θα χαλάσει την εικόνα. Τι σε νοιάζει? Είναι δική μου επιλογή. Φρόντισα, χαλάς τη δική μου. Ρε. Και ξαναλέω ότι μέρες πριν μου έλεγε τα καλύτερα για την Αναστάση. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι λοιπόν, Σωτηρία. Η Μαρκέλα είχε πιστέψει ότι κάτι μπορεί να συμβεί με τον Αναστάση? Ναι. 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 Okay. Σου είχε μιλήσει γι' αυτό πρόβλημα. Δηλαδή? Ναι. Ήταν σε μία γνωριμία, μου είπε αυτό. Τι σου είχε πει, πώς είχε εκφραστεί, μπορείς να μου πεις? Ότι γνωρίζω τώρα τον Αναστάση καλύτερα. Δεν είχα επικοινωνία πριν τα γενέθλιά του. Μετά τα γενέθλια αρχίσαμε να έχουμε επικοινωνία. Αυτός είναι, ας πούμε, ήρεμη δύναμη. Η Μαρκέλα είναι λίγο πιο έτσι και θεώρησε ότι θα ταιριάξουν. Ένας ήρεμος άντρας αντίστοιχα θέλει, ας πούμε, μια δυναμική γυναίκα δίπλα του. Κάπως έτσι. Και σιγά σιγά, λέει, με τη γνωριμία θα δείξει. Παρ' όλα αυτά, στον καλά, όταν γύρισα και είπα εγώ ότι η Μαρκέλα έχει ενδιαφέρον προς τον Αναστάση, με αμφισβήτησε και με έβγαλε ψεύτρα. Στον καλά έγινε αυτό? Ναι, όταν είμαστε στον καλά, μου λέει, εγώ λέει, δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο. Πώς δεν το είπες? Εντάξει, ναι, λογικά ήταν άμυνα εκείνη την ώρα με αυτό που άκουσε, γιατί όντως εισήρθε από το πουθενά. Θέλω να πω κάτι άλλο. Επειδή είπες στην αρχική σου τοποθέτηση, Σωτηρία, ότι το περίμενα από τα κορίτσια. Θεωρείς ότι έχουν διαχωρίσει τη θέση τους τα κορίτσια απέναντί της εδώ και καιρό? Ναι. Μετά από ένα σημείο και μετά, ναι. Από ποιο σημείο πιστεύεις? Δεν θυμάμαι. Πότε? Σιγά σιγά με τον αλλά καιρό. Αλλά ήσασταν, ας πούμε, 4 και 2. Κάτι τέτοιο, ναι. Εσύ πώς αισθάνεσαι τώρα? Αισθάνεσαι μόνη σου? Αισθάνεσαι ότι είσαι μόνη εναντίον όλων? Όχι, δεν είμαι μόνη εναντίον όλων. Δεν θεωρώ ότι είμαι μόνη εναντίον όλων. Βλέποντας τον καλά την κάρτα με τις ψηφοφορίες για ακόμα μία φορά, είσαι ένα άτομο το οποίο παίρνει αρνητικές ψήφους όταν είναι να ψηφίσουν κάποιον για να φύγει και δεν έχεις πάρει ποτέ καμία θετική ψήφο από το κορίτσι. Δεν ξέρω. Θετικό είναι αυτό. Για πες. Επειδή πιστεύω εάν είμαστε 12 άτομα, πολύ λίγα άτομα, εάν αυτή τη δύναμη της ψηφοφορίας την είχε ο κόσμος που μας βλέπει από έξω και είναι πολύ πιο αντικειμενικός, τα αποτελέσματα θα ήταν πολύ πολύ διαφορετικά. Το αντίθετο.
Τι αρχικά δεν είσαι εξ αρχής αντικειμενική σε οτιδήποτε, επειδή ο σκοπός που είσαι σε αυτό το παιχνίδι είναι εντελώς διαφορετικός. Εσύ, Νίκο, μου είσαι αντικειμενικός. Περιμένετε πρώτα. Εσύ, που άλλα λες τους δύο σου, άλλα στην ποτέ. Θεωρώ ότι είμαι... Θεωρώ ότι είμαι αειδιαστικά αντικειμενική και ακόμα και η ίδια Μαρκέλα μου έχει πει ότι το μεγαλύτερό μου αρνητικό, μου το είπε στον Πόντρουμ, είναι ότι είμαι υπερβολικά ειλικρινής και δεν θα το ήθελε. Ειλικρινής. Ναι. Γιατί ακόμα και στη Σοφία, ό,τι κάνει λάθος, γερνάω και λέω με στη Μουρτ. Δεν συμφωνώ. Δεν σε στηρίζω σε αυτό, γιατί δεν συμφωνώ. Στη φίλη μου. Στη φίλη μου. Εσύ αυτό το υφάκι που έχεις αγοράσει. Δεν έχω αγοράσει. Μα κάνει να είσαι ειλικρινής. Μα κάνει να είμαι λάθος και να είσαι ειλικρινής. Δεν έχω. Βλέπεις κάποιο υφάκι. Όχι, να ξέραμε, να αγοράσουμε κι εμείς. Επίσης, το safe θα ήταν να το παίξω καλή με τον Νίκο, καλή με σένα και να μην δείξω το χαρακτήρα μου, να μην σου πάω κόντρα. Εγώ ξέρετε όλοι ότι σε κάθε αρνητική ψηφοφορία ξεκινάω. Όχι, ενώ περίμενε. Ξεκινάω με 4 μίνιμουμ ψήφους. 1, 2, 3, 4. Και όλοι οι άλλοι ξεκινάνε με 0. Αν εγώ ήρθα εδώ πέρα να το παίξω κάτι, δεν θα κοίταγα να έχω 4 αρνητικές με το καλημέρα. Αλλά προτίμησα να είμαι ο εαυτός μου και σας έχω. Οπότε, συγγνώμη, όχι ότι, ότι είστε οι άλλοι ψεύτικοι, αλλά είμαι τραγικά ειλικρινής. Άρα είσαι ο εαυτός σου. Όχι, αυτό και εσύ, καλή ρόμπα είσαι. 1000%. Σε αυτό το παιχνίδι είσαι ο εαυτός σου. Ο σκοπός που ήρθα σε αυτό το παιχνίδι, εσύ νομίζεις ότι είναι να ανεβάσω followers και να κάνω content. Εγώ ήρθα να δει ο κόσμος ποια είμαι εγώ. Και όποιος με συμπαθήσει για αυτό που είμαι, χαίρομαι, γιατί θα έχει συμπαθήσει τη νίκη. Και όποιος δεν με συμπαθεί, δεν με συμπαθεί επίσης για αυτό που είμαι. Το να υποκριθώ κάτι και να έχω 10.000 παραπάνω στο TikTok και στο Instagram δεν με αφορά, γιατί θα του έχω κερδίσει εγώ. Θα του έχει κερδίσει κάποιο ψεύτικο. Άρα για να το ακούσω ακόμα μια φορά, δηλώνει πω είσαι ο εαυτό σου. Αυτό που βλέπω, αυτό είσαι και έξω. Και ό,τι δεν σου αρέσει, να ξέρει, είμαι ακριβώ εγώ. Και χαίρομαι που δεν σου αρέσει, γιατί δεν είναι ανάγκη να αρέσω σε όλου. Δεν είπα πω δεν μου αρέσει, δεν είπα κάτι τέτοιο. Όχι. Καλά, εσύ, γι' αυτό, είπε. Όχι, γι αυτό είναι, Νίκο, αυτό είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά δεν θα την κάνουμε τώρα στο επικείμενο. Όποιο δεν με συμπαθήσει, να ξέρει ότι δεν με συμπαθεί για αυτό που είμαι. Θέλω πριν συνεχίσω να μου πεις για ποιο λόγο θεωρείς ότι δεν έχει πάρει ούτε μία θετική ψήφο στη Σωτηρία μέχρι στιγμή σε όλο το παιχνίδι εδώ και 5 εβδομάδες. Ένας από τους κύριους λόγους είναι η σύνδεσή της με η Μαρκέλα. Η Μαρκέλα, ναι, έχει έντονο χαρακτήρα. Και αυτό μου προκάλεσε μία αλφα αντιπάθεια από όλους τους παίχτες. Όχι όλους, από αρκετούς. Και η Σωτηρία δημιούργησε μία πολύ καλή φιλία με η Μαρκέλα. Και αυτόν κατά κάποιον τρόπο. Την έβγαλε για αυτήν. Η Μαρκέλα ήταν λίγο η άγκυρά τη, ας το πούμε έτσι. Και τη βήθησε αυτό. Σωτηρία μου, συγγνώμη που ρωτάω. Μόνο 0 έχει πάρει, δεν έχει πάρει μία ποτέ. Εγώ τη ψήφισα την προηγούμενη φορά σίγουρα πάντω. Στην θετική του θυμάμαι. Δηλαδή. Εννοείται ότι δεν έχω βγει ποτέ αγαπημένη παίκτρια. Αυτό εννοούμε. Θεωρητικά ο Νίκο θα την έχει ψηφίσει. Ναι, εντάξει, οι περισσότεροι ψηφίζουν βάσει φιλία, βάσει συμπάθεια, πιο πολύ. Ένα σύντομο σχόλιο πολύ μεγάλο. Έτσι πάει. Τι να ψηφίσει. Έτσι είναι. Βάσει εμφάνιση. Απλά αξίζει να αναφέρουμε στον περιθώριο τη συζήτηση ότι είναι αξιέπαινη που ξεκολουθεί να στηρίζει τη φιλία τη, να τη τιμάει τη φιλία τη. Ασχέτω αν έχει δίκιο ή άδικο. Για μένα, για πολλά σημεία έχει άδικο. Αλλά τιμάει τη Μαρκέλα παρά την απουσία της και αξίζει να το αναφέρουμε ότι η φιλία της ήταν πραγματική. Νομίζω. Θα κρατήσουμε αυτό. Πώς είσαι τώρα? Δεν είμαι καλά, όχι, αλήθεια. Έφυγε αυτό που λέμε το στήριγμα. Η φίλη μου. Έχεις εμάς, Σωτηρία μου, μη φοβάσαι. Έχεις εδώ ρε μέτζα. Δεν φοβάμαι, όχι, μπορώ να όχι το εξέλθω και μόνο μου. Απλά ξέρεις, ήταν δίπλα μου σε όλα. Εγώ ήμουν σε αυτήν την εποχή. Θα έρθουμε εμείς πιο κοντά, όσο τρία να νιώσει καλύτερα. Ναι, γιατί θεωρώ ότι ήταν αδικία που έφυγε. Πραγματικά και το θεωρώ και δεν με νοιάζει τι θα πείτε όλοι. Θες να πεις γιατί θεωρείς ότι είναι και αδικία και όλα όπως μας το είπε σε εμάς. Ναι, είναι αδικία. Γιατί μπορούσε, ας πούμε, να φύγει η Κωνσταντίνα. Γιατί είναι φύγει η Κωνσταντίνα. Γιατί κρατάμε εδώ πέρα την Κωνσταντίνα που δεν μιλάει και διώξαμε έναν άλλον άνθρωπο, ήταν αυτό που είπαμε. Αυτό όντως, ναι. Αυτό το έχετε να απόγειε αυτό, ρε. Πιο προηγούμενα, το έχουμε συζητήσει γενικά αυτό. Ναι. Το ξέρει ότι αυτό που λες είναι κακία. Δεν είναι κακία, είναι η γνώμη μου. Έτσι κι αλλιώς θα έφευγε κάποιος. Ναι, έτσι θα έφευγε εγώ ή κάποιος άλλος. Ναι, θα έφευγε. Δεν ξέρω ποιο κριτήριο. Δεν ξέρω με ποιον να δώσουμε παραπάνω ευκαιρία στην Κωνσταντίνα. Μα και εγώ, εγώ έδωσα ευκαιρία στην Κωνσταντίνα. Και εγώ δεν ψήφισα την Κωνσταντίνα, γιατί όντως έδωσε ευκαιρία. Κατάλαβες, αλλά θεωρώ ότι ήταν αδικία προς τη Μαρκέλα. Γνώμη μου. Αυτό που λες δεν είναι. Όχι, η Κωνσταντίνα πρέπει να μείνει. Η Νίκη πρέπει να μείνει. Έλεγε και κανένα παμ η Μαρκέλα. Είχε το content της αυτή. Η Κωνσταντίνα πρέπει να μείνει. Έχει κάποιες. Η Μαρκέλα προσπαθούσε να μιλήσει με όλους. Προσπάθησε το ένα, το άλλο.
Εμένα απλά δεν μου αρέσει γενικά να με κρίνουν ή να χαρακτηρίζουν. Απλά ή που λέει η Σωτηρία με την Μαρκέλα πίσω από την πλάτη μου, λένε λόγια και με χαρακτηρίζουν και πλάσμα που δεν μιλάει. Δεν το με εντελώς κακία. Δεν το είπαμε ποτέ αυτό. Εγώ και με ρώτησες. Με ρώτησες off camera. Ωραία, και εγώ σε δεν είπα, έχω επιτρέψει σε είπα, κανένα να μου μιλάει. Σου έτσι, είπα, σου είπα ότι κανένας δεν σε αποκάλεσε πλάσμα. Δεν ξέρω ποιος το είπε. Βλέπεις ότι έρχομαι και τα λέω μπροστά σου. Είτε πίσω, είτε μπροστά. Ναι, όμως, είτε πίσω, είτε μπροστά. Μιλήσω, δεν θα το έλεγες ποτέ. Δεν θα πω κάτι ποτέ πίσω από την πλάτη γιατί τα λέω μπροστά σου. Τι έχω να κρύψω, τι με νοιάζει, τι να κρύψω. Τι να κρύψω. Mm. Να κρύψω τι. Λέτε πράγματα πίσω από την πλάτη και εσύ να και η Μαρκέλα και είναι ο λόγος που εσείς εγώ τα έχετε μεταφέρει αυτά στην Κωνσταντίνα. Έχεις εισπυρώσει το κορίτσι να γυράσεις σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Δεν έχω εισπυρώσει κανέναν. Ποιος έχει μεταφέρει αυτά τα πράγματα που η Σωτηρία λέει ότι δεν έχουν υποθεί έτσι στην Κωνσταντίνα. Ποιος της το έχει κάνει αυτό. Ποιος τα έχει πει αυτά. Δεν ξέρω. Ποιος το έχει κάνει. Απλά εμένα δεν μου αρέσουν οι κακίες. Έλα, Κωνσταντίνα. Ωραία, αυτή που της το μετέφερε ως το πει. Έλα, ήρθε σε reality. Δεν με περιμένεις να μιλήσει. Να κολλήσει κάποιος και να μπουν κάτι κακό. Μην το βλέπεις έτσι. Η Μαρκέλα έχει δηλώσει ότι ήθελε να φύγει η Κωνσταντίνα. Δεν το κατακρίνουμε αυτό. Είναι απόψε, όπως και της... Θέλω να μου πείτε ποιος μετέφερε κάτι λάθος στην Κωνσταντίνα, το οποίο το έχει αναγάγει ως κακία. Ποια το όχι, είπε αυτό το πράγμα. Όχι, το ακούσαμε. Ήμουνα κι εγώ μπροστά. Όταν ήμασταν είπε εγώ. Πλάσμα. Ε? Είπε πλάσμα. Γιατί κρατήσαν αυτό το πλάσμα. Όχι συγκεκριμένα όχι πλάσμα. Όχι συγκεκριμένα. Ποιος μετέφερε ότι είπε τέτοιο πλάσμα. Ποιος το μετέφερε. Καταρχάς ηρέμησε. Ωραία, θα ηρεμήσω. Ποιος το μετέφερε. Εχθές δεν ήμουνα εγώ, εσύ και η Μαρκέλα. Σας παρακαλώ. Με την Γλυκερία έχει μιλήσει και μου είπε. Η Γλυκερία λοιπόν σου το είπε αυτό. Ναι, γιατί ήμουν χθες με τη Μαρκέλα και τη Σωτηρία. Και εγώ σε ρωτάω, είπε πλάσμα. Και. Πλάσμα γενικά, στη ζωή μου ποτέ δεν επιτρέπω κάποιος να μιλάει άσχημα για το δικό μου χαρακτήρα. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να μιλάει έτσι. Όταν λείπει η Μαρκέλα από εδώ και μεταφέρουμε λάθος πράγματα που εγώ δεν τρέπομαι να τα πω μπροστά της και της το είπα. Περίμενε να είπε. Η Γλυκερία της το είπε. Αυτό το κάνετε συνέχεια εσύ, γιατί... Μαρκέλα, και αυτό είναι που μας έχει φέρει. Μας έχει απομακρύνει από εσάς. Δεν τις... Όχι, δεν την έπιασες. Ναι. Σε έπιασε. Να μην μπερδεύουμε μερικά είπα πράγματα. Ότι... Πολλές εγώ φορές... δεν ψήφισα πρώτη φορά στρατηγικά. Πολλές φορές είσαι ξεκάθαρη αφού σε ρωτήσουμε. Είναι αν δεν έρθω εγώ να σου πω, Σωτηρία, γιατί το έκανες αυτό. Ποτέ δεν είσαι άνθρωπος. Εσείς δεν έχετε πει ποτέ τίποτα πίσω από την πλάτη μας. Ενώ το ξέρουμε και οι δύο. Εγώ και η Μαρκέλα. Δεν έρχομαι κατευθείαν. Κατευθείαν το πρώτο δευτερόλεπτο που με ενοχλεί κάτι, δεν έρχομαι και στο λέω. Κατευθείαν. Αυτό που έκανε. Ναι, αλλά πρώτα. Στα λέω κατευθείαν, χωρίς να με ρωτήσει. Συζητάτε πρώτα. Εσείς δεν συζητάτε με τη Μαρκέλα. Έρχομαι κατευθείαν και στα λέω. Δεν με έχετε ρωτήσει ποτέ ούτε εσύ ούτε η Μαρκέλα. Έρχομαι μόνη μου σαν Νίκη. Και σου λέω, Σωτηρία μου, εκείνη τη στιγμή που είπες αυτό, εγώ δεν μου φάνηκε ότι μου επιτίθεσαι. Εγώ δεν σε πιάνω. Όχι. Δεν σε έχω πιάσει και ποτέ. Σου... Μόνη σου ποτέ. Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν σε έχω πιάσει. Μόνη σου ποτέ. Ποτέ. Σε έχω πιάσει όταν με πειράζουν κάποια πράγματα και σου λέω, Νίκη, αυτό που έκανες, ας πούμε, δεν μ' άρεσε. Ναι, Νίκη μου δεν μου άρεσε που με είπες διπρόσωπη. Ναι, Νίκη, δεν μ' άρεσε ποτέ αυτό. Να μου πεις αυτό σαν Νίκη τι σου έχω κάνει. Μα σου λέω, δεν μ' άρεσε αυτό και εκείνο. Ναι, έχεις έρθει και μου έχεις σχολιάσει ναι, τα πράγματα που έχω πει για σένα. Ναι, και δεν μου αρέσουνε. Αυτό πώς είναι διπροσωπεία. Δεν είναι διπροσωπεία. Άρα... Διπροσωπεία είναι ότι λες για μένα τόσα πράγματα και τα πράγματα που σκέφτεσαι για μένα σαν Νίκη δεν έρχεσαι να μου πεις. Έρχεσαι να μιλήσεις μαζί μου για πράγματα που αφορούν εσένα. Ναι, γιατί δεν μου αρέσουν εμένα πράγματα. Εμένα με ψηφίσεις από την πρώτη μέρα, ας πούμε. Ναι, εσύ γιατί τι κάνεις. Πες μου. Εγώ αιτιολογώ πάντα όμως και έρχομαι και σου λέω, Σωτηρία. Ποιο να οκ. Άρα με μένεις σε τέλεια. Απλά εγώ είμαι αρνητική απέναντί σου. Εσύ γιατί με ψηφίζεις, γιατί δεν έχεις κάποιον άλλο να ψηφίσεις, αυτό δεν μου λες. Τις πρώτες φορές ναι, τις τελευταίες δύο σου έχω πει ότι επειδή είσαι διαφορετική off camera και διαφορετική on camera, αυτός είναι ο ένας λόγος ναι, που σε ψήφισα πριν δύο εβδομάδες. Που το είχαμε συζητήσει και μου είπες οκ, okay, έχεις δίκιο, ναι. Και την προηγούμενη τώρα. Το είπες ναι ή όχι. Ποιο. Που λες άλλα ότι διαφορετική είμαι off και διαφορετική on. Ναι. Το συζητήσαμε. Ναι, όχι. Με κατάλαβες. Άλλο αυτό. Λες, okay. Εγώ αιτιολόγησα για ποιο λόγο σε ψήφισα. Την προηγούμενη τώρα σε ψήφισα γιατί εσύ και η Μαρκέλα είσαστε πιο απομακρυσμένες από μένα. Δεν, εγώ δεν θεωρώ ότι εγώ είμαι πιο απομακρυσμένη με τη Μαρκέλα. Από μένα. Γενικά ήσασταν από πιο μένα, δεμένες από εσείς. Από μένα. Εσείς ήσασταν πιο δεμένες και έχουμε κάνει τόσες ευκαιρίες. Δεν είναι ευκαιρίες. Σας δώσαμε τόσες ευκαιρίες και όλες τις πετάξατε.
Όλες. Όλες. Ούτε μία φορά. Συνέχεια. Εν τω μεταξύ με τη Μαρκέλα, εγώ προσωπικά ήμουν πάρα πολύ στα ίσα. Της έλεγα ότι δεν μου αρέσει ο χαρακτήρας σου. Ήμουν πάρα πολύ εντάξει με αυτό. Δεν το έπαιξα ποτέ φίλη με τη Μαρκέλα. Ναι. Και γιατί λες ότι την απομακρύναμε, ότι ήμασταν αλλιώς εδώ. Ωραία, πες ότι απομακρύνατε εγώ, τη Μαρκέλα και αυτό. Ενώ η Μαρκέλα είχε πιάσει την γλυκερία και με έκραζε και μετά ήταν σε φάση σοφάκι μου το ένα τ' άλλο. Και δεν είχε καν, μην πω τι, να έρθει να με αντιμετωπίσει στα ίσα. Ούτε μία φορά. Επίσης, εγώ πολλές φορές την έχω υποστηρίξει. Και στην Κατερίνα και σε σχέση με το Δήμο. Χθες βγήκα και είπα ότι Δήμο, είσαι λάθος. Η Μαρκέλα έχει δίκιο στο συγκεκριμένο. Ναι. Μίλαγε ο Δήμος για τον Αναστάση και έλεγα: Δήμο, αυτό θα το λύσει ο Αναστάση και η Μαρκέλα. Να σας πω κάτι. Η Γλυκερία, τι είπες στην Κωνσταντίνα και τώρα κλαίει. Το οποίο δεν υπόθηκε όπως ακριβώς. Για το χθεσινό. Προφανώς το είπανε. Ή αν ότι δεν έχω καταλάβει καλά, πρέπει να μου το ξεκαθαρίσετε τώρα. Η Μαρκέλα μίλησε πολύ άσχημο τρόπο για την Κωνσταντίνα. Λέει: Κρατάνε. Πώς το είπε, κρατάνε αυτό, κρατάνε αυτό το πλάσμα που δεν είπε, μιλάει. Όχι, όχι, εγώ λέω ότι άκουσα. Η Γλυκερία ήρθε να τελειώσω. Είναι αυτή έξω την πόρτα, εάν τη επηρεάζει. Λοιπόν, εγώ έδινα συνέντευξη, περιμένατε οι τρεις σας απ' έξω και με το που τελείωσε η Γλυκερία ήρθε σε εμάς και μας λέει: Δεν είμαι καλά. Τόση ώρα τα κορίτσια με έχουν και μου τα λένε έτσι. Και λέει: Είπανε, και εκείνη την ώρα εμβρασμό η Γλυκερία είπε αυτή τη φράση. Είπε ότι η Κωνσταντίνα δεν έπρεπε να είναι εδώ πέρα και άλλες άσχημες λέξεις. Και εγώ είπα ότι στα κορίτσια, γιατί να φύγω εγώ και να με φύγει αυτό πέρα το πλάσμα. Απλά είπα μία λέξη, μία λέξη. Και αυτοί έχουν μείνει σε αυτό πέρα τη λέξη. Δείτε την ουσία ότι έχει κράξει έναν άνθρωπο. Η φράση που λέει στα κορίτσια. Γιατί κολλάμε στο πλάσμα. Ωραία, και δεν κολλάμε στο ότι η Μαρκέλα έχει μιλήσει πολύ άσχημα για την Κωνσταντίνα. Δεν έχει μιλήσει άσχημα. Είπε γιατί κρατάνε την Κωνσταντίνα που δεν μιλάει. Γιατί δεν το είπε έτσι. Δεν το έχει πει. Είπε γιατί κρατάνε την Κωνσταντίνα που δεν μιλάει. Μιλούσε πάρα πολύ χιδέες. Πώς μιλούσε. Τώρα δεν θυμάμαι συγκεκριμένε τις λέξεις που έλεγε. Εντάξει, μπορεί να προεξηγηθήκατε όλες εθνικά. Δεν θυμάσαι, αλλά παρόλα αυτά μπορείς να πεις. Θυμάμαι ότι μιλούσε πάρα πολύ άσχημα. Πες μου τι θυμάσαι. Εγώ σου λέω, πες τα λόγια της Μαρκέλας. Εκείνη την ώρα εμβρασμό αυτά με τέτοια. Θες να ξεκινήσω να βρίζω στη κάμερα. Πες τα. Κωνσταντίνα, μου σε παρακαλώ, πες μου τι σου είπανε χθες, αγάπη μου. Μου είπε η Γλυκερία ότι είπε η Μαρκέλα γιατί κρατάνε αυτό το πλάσμα στο παιχνίδι που δεν μιλάει. Υποτιμητικά το πλάσμα, ότι το μετέφερε. Η Γλυκερία. Ναι, μίλησε και είναι υποτιμητικά. Απλά είχα να πω κάτι. Γενικά, άρα συνέβη αυτό. Γιατί όταν σας ρωτάω κάτι, πείτε μου σας παρακαλώ ακριβώς. Τι έχει υποθεί. Αυτό σε ρωτά τόση ώρα. Είπες κάτι το άλλο, και εσύ. Εγώ, όχι, και εγώ εκείνη τη στιγμή ήμουν πραγματικά πάρα πολύ φορτισμένη. Γιατί όντως. Άρα μπορεί να είπες και μια κουβέντα παραπάνω. Αυτό που σου είπα. Δεν γίνεται να κωδικοποιούμε ακριβώς τη λέξη που λέει ο άλλος και να πηγαίνω. Τι είναι αυτό. Όταν μεταφέρουμε κάτι καλό, είναι να το κάνουμε ακριβώς όπως το έχει πει ο άλλος, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις με αυτή την έννοια. Απλά για το δυνάμιο. Δεν έχω δώσει κανένα δικαίωμα να μου μιλάει κανένα άσχημα. Γενικά πάντα στη ζωή μου έχω μάθει να έχω τρόπους, ευγένεια, κάτι που δεν έχει εκείνη. Γι' αυτό δεν έχω δώσει το δικαίωμα και οπότε γι' αυτό το θεωρώ ότι ήταν άδικο. Γιατί η Μαρκέλα όντως έπρεπε να φύγει, γιατί φαινόταν ότι δεν σέβεται κανένας το παιχνίδι, ενώ εγώ αντίθετος το κάνω. Αυτό έχω να πω. Ωραία. Περίμενες εσύ αυτή την εξέλιξη χθες? Όχι. Σίγουρα όχι. Να μιλήσει άσχημα πίσω την πλάτη μου. Όχι, γιατί την εξέλιξη της ψηφοφορίας την περίμενες? Ότι θα έβγαινε η Μαρκέλα. Ότι δεν θα έβγαινε εσύ υποψήφια, το περίμενε. Α, και εγώ περίμενα ότι θα έβγαινε και εγώ μαζί με τη Μαρκέλα. Mm-hmm. Εντάξει, το περίμενα. Και πώς σου φάνηκε αυτό, αυτή η διαφοροποίηση? Απλά μου έδωσαν μια ευκαιρία ώστε να ανοιχτώ περισσότερο, να μιλήσω περισσότερο με τα παιδιά γενικά. Απλά μέσα σε αυτές τις ευκαιρίες ήμουν και εγώ μέσα. Οπότε το να λες ότι σας βρίζω και το οτιδήποτε, επειδή κάποιο θα μεταφέρει. Εγώ λέω αυτά που έχω καταλάβει. Ναι, έχει καταλάβει. Έχει καταλάβει. Όταν καταλαβαίνω κάτι για κάποιον, πιάνω και του λέω. Αυτό και αυτό ισχύει, ναι ή όχι. Σου μίλησα. Ισχύει. Ωραία, και τι είπα. Δεν είπα ποτέ κανένα γι' αυτό για το πλάσμα. Περίμενα όντω να φύγει εσύ. Παρ' όλα αυτά δεν σε ψήφισα γιατί έδωσα ευκαιρία. Είπα δεν θα πάω στρατηγικά. Αντικειμενικά. Και σου είπα κιόλα ότι. Σε πήγα στρατηγικά. Αυτοί το ξέρουν ήδη. Ποιοι πήγαν?
Δεν ξέρω, δεν θέλω να πω. Αυτό το που ξέρουν οι ίδιοι. Αφού το ξέρει, γιατί δεν λε, ρε παιδί μου. Αφού είναι βλέπει κάτι. Μήπω απλά έχει δεδομένο όπω και τότε με την ειρήνη θα φύγει η ειρήνη και γι' αυτό δεν την ψήφισε. Μήπω για δεύτερη φορά, επειδή και αυτό είχε γίνει και με την ειρήνη. Και εγώ δεν θα κρυφτώ. Και εγώ περίμενα ότι θα διώξετε την Κωνσταντίνα και δεν ήθελα. Όπω και την ειρήνη. Ήξερα ότι θα φύγει και απλά δεν ήθελα το δικό μου χέρι να γράψει το όνομά της. Ναι, τα έχουμε οπότε, πει όμως. Οπότε, μήπως και εσύ απλά το ήξερες κατά βάση ότι θα φύγει η Κωνσταντίνα και απλά δεν ήθελες να το γράψεις. Όχι, όχι, δεν. Μια υπόθεση είναι και δεν λέω ότι το έκανες. Είναι υπόθεση. Πιστεύω θα ήταν πολύ όμορφων, ευγενικών, ελκυστικών προς τον κόσμο όταν τα κορίτσια έχουν αυτές τις διαμάχες παρά να προσπαθήσουν να λύνουν τόσο πολύ με λόγια. Τα λόγια είναι σημαντικά. Αλλά θα ήταν πολύ, πολύ πιο ελκυστικό εάν πραγματικά. Εδώ έφευγαν τα τραπέζια και έφερναν μια πισίνα με λάσπη και έλυναν τις διαφορές τους. Είμα, θα πει κάτι σοβαρό. Εντάξει τώρα, Νίκο, εντάξει. Μπράβο, Νίκο. Το έκανα με τα μαγιό τους, σκεφτείτε. Εσύ συγχαρητήρια που τον κρατάς από την πρώτη μέρα, λέει, τι να πω. Αφού με κουράσατε, ρε παιδιά, με τα αυταπακούρα. Εσύ να δεις. Έχουμε πολλά να κάνουμε σήμερα. Εσείς θα μείνετε λίγο. Εγώ αυτό το παίρνω και στο δίνω μετά. Και θα σε ξαναδώ. Είσαι πολύ θυμωμένη. Φοβάμαι που θα διαβάζει αυτό που γράφει για σένα. Σας φιλώ. Είναι κατάλληλη στιγμή να το διαβάσεις. Είναι το κατάλληλο time, ναι. Γεια σου, Κατερίνα. Μη σε ξαναδώ να κλαίσαι, παρακαλώ. Εντάξει. Μπράβο που μίλησες όμως. Μπράβο, ρε Σιάρα. Μ' αρέσει να μιλάνε έτσι για μένα. Καλά έκανες. Μπράβο, κοριτσάκι. Όπως υπερασπίζω με εσάς, μ' αρέσει και τον εαυτό μου να υπερασπίζω. Καλά κάνεις. Τι είναι. Τι είναι, αγόρια. Σκοτώστε τη. Σταυρώστε με. Πάμε να την κρεμάσουμε. Σταυρώστε με, αγόρια. Σταυρώστε με. Τι να πάθω. Τι να πάθω. Μας έκανες κάτι. Τι να πάθω. Για πες τι να πάθω. Ρε αγάπη μου. Να σου πω κάτι. Ναι. Είσαι πανέξυπνο. Ναι. Είσαι, ναι. Εγώ σε πάω τέρμα. Και εγώ σε πάω πάρα πολύ. Αυτά που λέμε, δεν τα βγάζουμε το κεφάλι μας. Δεν είμαστε τρελοί. Εγώ τη ζω όμως τη Μαρκέλα, κατάλαβε. Ναι, εγώ τη ζω. Τη ξέρω και εγώ τη Μαρκέλα. Το λέω και είναι σου έφυγε ο συγκρατικός σου τρεις μέρες μαζί. Και είναι λογικό να συναγωνίεσαι. Ωραία, φίλε. Τι έκθεση μπορεί να έχει δημιουργήσει και με τα αγόρια και με τα κορίτσια. Μαζί μου δεν είχε καμία έκθεση. Εγώ σε συμπαθούσα, το έχω πει. Θεωρώ αδικία κάποια πράγματα εδώ πέρα, εντάξει, και σε λίγο θα έρθουν αδικία και προς το μέρος σου. Ναι, προς το μέρος μου θα έρθουν. Έτσι αδικίες. Πιστεύεις. Έτσι θεωρώ. Δεν ξέρω πώς πρέπει να αλλάξει λίγο τη στάση παιχνιδιού που έχεις. Γιατί ποια στάση επιθετική, γιατί να αλλάξω, γιατί να κάνω κάτι. Γιατί κάτι μπορεί να έχεις κάνει εσύ και να είναι αυτό. Δεν θεωρώ ότι εμένα, έχω δηλαδή, κάνει κάτι. Εγώ ξέρω για ποιο λόγο ψηφίζουν τα κορίτσια. Εγώ δεν θεωρώ ότι έχω κάνει κάτι. Είναι ούτε εγώ θεωρώ ότι έχω κάνει κάτι, αλλά ξέρω, έχω καταλάβει τη δικιά του οπτική γωνία. Ας έχουν δικιά του οπτική. Δεν γίνεται να ταιριάζουν. Με αυτού παίζουμε όμω εσύ. Δεν με νοιάζει. Αυτές έχουμε εδώ. Άμα έχουμε αυτές, ας με ψηφίσουν αυτές και αυτοί για να φύγω. Δεν θα αλλάξω. Και εμένα ποιο να ψηφίζω, νομίζω. Αυτό θα με ψηφίζω. Τι μα πειράζει. Δεν θα είμαι εγώ κάτι. Δεν σου είπα να αλλάξει. Πάρ το αλλιώ λίγο. Άμα θε, γιατί εδώ πέρα είτε θε είτε όχι. Δεν θέλω να το πάρω αλλιώ. Όχι, δεν θέλω να προσποιηθώ κάποια που δεν είμαι. Δεν θα προσποιηθεί. Τι σου είπα, προσποιηθεί ποτέ. Αισθάνομαι υπερβολικά τυχερό που στο σπίτι των αντρών. Δεν υπάρχει. Ό,τι είναι, το λέμε μπροστά. Δηλαδή θέλω να κοροϊδέψει τον πελετιέ. Ο Κρόκαστ να κοροϊδέψει τον πελετιέ. Το λέει μπροστά. Και μετά γελάμε όλοι μαζί. Γιατί ξέρουμε ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο πιο πολύ για γέλιο έχουμε έρθει παρά σε κλάμα. Μην τα παίρνετε τόσο σοβαρά. Όντως ισχύει. Δηλαδή. Και εγώ αυτό πρέπει να το διορθώσω σίγουρα στο χαρακτήρα μου. Δηλαδή, εγώ ας πούμε και πιθανό να κλάψω off camera. Ας πούμε, π.χ. θα σου πω κάτι που μπορεί να φανεί αστείο. Όταν είχε φύγει Αργύρης, που μέναμε μαζί. Τη νιώθω τη σωτηρία. Ο Αργύρης που μέναμε μαζί, είχαμε έρθει πιο κοντά. Δηλαδή, και φαντάζομαι τον ψήφισα. Γιατί δεν γινόταν να μην τον ψηφίσω. Γιατί εμείς, ας πούμε, π.χ. είχαμε πάει να τον υποστηρίξουμε σαν φίλοι. Μας χρέωσε τελείως, μας έβγαλε off. Πήγε, έκανε την επιλογή του, η οποία έδειξε πόσο λάθος ήταν. Που ουσιαστικά θέλαμε να τον προστατέψουμε ή να τον αποτρέψουμε να κάνει αυτό, να πάει σε κάτι άλλο. Δεν το κατάλαβε, δεν μπορούσα να μην τον ψηφίσω. Αλλά και όμως όταν τον ψήφισα και έφυγε μετά ο Αργύρης, εγώ όταν πήγα στο καμαρίνι, μου φύγε, έκλαιγα. Θα σου το πω, αρώτα και τα παιδιά. Κατάλαβε τι σου λέω. Ήμασταν 20 μέρες μαζί, στο ίδιο δωμάτιο. Έκλαιγα, ποιος εγώ τώρα. Ναι. Κατάλαβε. Σου βγαίνει το συνέστημα, είναι απόλυτα λογικό. Απλά είναι κρίμα να κλαίμε τώρα για αυτά. Εγώ απλά το θέμα είναι ότι κρατήθηκα γενικά. Γιατί είχα κλάψει και πριν. Ναι, ρε παιδί μου, σε ένιωθα. Τα έχει όλα μαζεμένα και σου βγήκε έτσι. Μετά απλά ξέσπασε γι' αυτό.
Ναι, αλλά. Αλλά δεν χρειάζεται. Δεν θα οδηγήσει κάπου τώρα. Ναι. Αλήθεια στο λέω. Κλαίει τώρα η μία, κλαίει η άλλη, κλαίει. Λύστε τα μεταξύ σας, ρε παιδιά. Είμαι πάρα πολύ έξαλλη. Γιατί τώρα προσπαθεί να βγάλει ότι εγώ είμαι η ανακατόστρα. Σε αυτό έχω καταλάβει. Ειλικρινά. Και έχει κολλήσει σε μία λέξη στο πλάσμα. Και δεν κρατάει στο νόημα ότι όντως έχει κράξει πολύ άσχημα την Κωνσταντίνα από πίσω. Μας έχει τα πάντα, ρε εσύ. Ρε εσύ, αφού μίλησε πολύ άσχημα και μου λέει και η άλλη, μου λέει και η εσωτερία. Πες τι βρίσκες, είπε. Μα δεν θα τα πούμε εδώ πέρα, ο νέα. Και δεν είναι το χαρακτήρα μου να εκφράζομαι εγώ έτσι. Προσπαθεί τώρα να με βγάλει εγώ ότι είμαι ψεύτρα. Και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που γίνεται. Καθόλου. Γιατί όντως από πίσω λένε άλλα και εδώ πέρα λένε άλλα. Και αυτό τα δικαιολογεί όλα στη Μαρκέλα. Τα δικαιολογεί όλα. Όλα. Και με τον Νίκο τα δικαιολογούμε όλα και με τη Μαρκέλα τα δικαιολογούμε ναι. όλα. Και ενώ είναι, αυτές έχουν κράξει τα πάντα όλα, τις πήραξε ρε φίλε μία λέξη. Ναι. Ακραίο. Ακραίο. Όχι, λέμε που προσπαθούν τώρα εμένα να με βγάλουν εδώ πέρα ανακατόστρα. Όπως κατάλαβες χθες, εμένα αυτό που κάνεις εκεί με πείραξε. Γιατί? Και θέλω να το συζητήσω. Ποιο. Και εμένα με πείραξε αυτό που έκανες. Για το λόγο το ότι δεν γίνεται να προχωράς τόσο γρήγορα με τον Αναστάση. Ο Τζέισον μου έχει παραδεχτεί και τον έχω καταλάβει ότι είναι λίγο ζυγάρι. Συγγνώμη, έχω δηλώσει κάτι. Δεν μου είχες πει από την αρχή ότι μπορώ να γνωρίσω και άλλα χώρια. Μπορείς να γνωρίσεις, σου είπα. Γνωριμία είναι και αυτό. Και στη γνωριμία. Το ότι μας έχουν κάνει ένα βίντεο δεν πάει να πει κάτι. Εγώ δεν έχω δηλώσει τίποτα στα κορίτσια σε καμία. Ρε φίλε, γυρνάς και λες. Είναι το στυλ μου. Αυτό δεν ξέρω κι αν είπες αυτό ακριβώς που θέλω. Όπως και δεν το είπες, δεν ξέρω τι είπες. Εντάξει, λέω οκ. Okay, από τη στιγμή που τον γούσταρ εξ αρχής. Για ποιο είπα λόγο δεν μου το είπες. Να σου δώσω το χώρο να κάνεις ό,τι Συγγνώμη. Αυτή τη στιγμή βγάζεις από το μυαλό σου κάποια πράγματα τα οποία δεν στέκουν και δεν τα έχω πει ποτέ μου. Δεν έχω πει σε κανένα από τα κορίτσια ότι τον γούσταρα εξ αρχής. Δεν υπήρχε ποτέ αυτό. Δεν σου πω τι είπες. Ποτέ. Μπορεί να το έχει στο κεφάλι σου. Δεν το ξέρω. Θα μας το έχει επικοινωνήσει η συζήτηση. Επίσης, επειδή δεν μου αρέσει και εμένα να παίζουν οι άλλοι μαζί μου, δεν μου αρέσει και εγώ να παίζω με τους άλλους. Είμαι αυτή που είμαι, είμαι ειλικρινής. Ποιος έπαιξε μαζί σου. Όχι. Γιατί το λες αυτό. Γιατί λες τώρα εσύ στην ουσία ότι εγώ έπαιξα μαζί σου και ότι ήθελα από την αρχή τον Αναστάση. Δεν είπα ότι έπαιξες μαζί τότε μου. Σου είπα ότι με πειράζει που λες τόσα μεγάλα λόγια είπα... και το ξανακάνεις με έναν άλλον. Και λέω ρε φίλε τι γίνεται εδώ πέρα. Δουλευόμαστε. Όχι δεν δουλευόμαστε. Ποια είναι τα εγώ μεγάλα θέλω τα να σε... λόγια. Ποια είναι, να τα, ξέρω τι γίνεται, ποια είναι τα μεγάλα τα λόγια. Που είπε ότι έχει ωραίο στυλ, αυτό εσύ κράτησες. Επίσης, έτσι έχεις μάθει ότι εγώ εκφράζομαι. Γυρνάς και λες, ναι. Νιώθω φουλ οικεία και με ξεκλειδώνεις και τέτοια. Εσύ τι είπες για τη Σωτηρία, ότι σε ξεκλείδωσε εγώ, στο ραντεβού. Εγώ όταν είπα, με ρώτησε η Κατερίνα για το πώς αισθάνθηκα... Είπα για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Όταν με ρώτησε η Κατερίνα για το πώς αισθάνθηκα εγώ που βγήκε στο ραντεβού με τη Σωτηρία, είπα τα καλύτερα. Ότι χαίρομαι που είναι χαρούμενοι και οι δύο. Εγώ χαίρομαι δεν που σε ξεκλείδωσε η Σωτηρία. Ναι, αλλά εγώ δεν είπα μεγάλα λόγια. Ούτε έκανα δηλώσεις. Εγώ έτσι είναι ο χαρακτήρας μου να εκφράζομαι έντονα. Πάντα ξέρω το στάνταρ 4 ψήφους από τα κορίτσια. Το ξέρω, μα χαίρομαι πολύ. Γιατί και εγώ. Και εγώ με ζητάω. Και ο Νίκος το ίδιο είσαι. Και εγώ το ίδιο. Μην νομίζεις. Τα εξηλαιστήρια θύματα είμαστε εμείς. Και υπάρχουν και λόγους. Μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω από ό,τι άλλοι που δεν λένε. Η Νίκη το μόνο που να κάνει να δικάζει για να κάνει μισόπλα από τα παιχνίδια. Αντί να σχολιάσουν το τι έγινε εδώ πέρα τώρα όλοι μαζί που είμαι εδώ, σκόθηκαν και έφυγαν για να πάνε εκεί. Τι να το κάνω. Έλα να σε πω, τι. Τι να πω. Γίνεται ό,τι γίνεται. Να κάτσεις στην παρέα μας ή όχι. Και... Να κάτσεις. Γίνεται ό,τι γίνεται και αντί να συζητηθούν, πάμε, γεια σας. Να σου πω κάτι. Εγώ γιατί να εσύ... τρέξω όχι, να διορθώσω κάτι. Την Κωνσταντίνα για μένα πρέπει να την πιέσει για τις μιλήσεις. Όχι, όχι. Για ότι να τη πει τι έγινε. Μα. Στην ιδιό σα. Ναι, μου λέει ότι μεταφέρθηκαν. Ήμουνα μπροστά και λέω για πρώτη φορά δεν έπαιξα στρατηγικά. Για πρώτη φορά δεν έπαιξα στρατηγικά. Γιατί λέω, εγώ τη συμπαθώ την Κωνσταντίνα σαν κοπέλα. Μα εσύ προφανώς που γιατί δεν την συμπαθούμε. Ωραία, δεν μας έχει δείξει ναι, κάποιο ακριβώς, κακό σου. Δεν έχει μιλήσει για να την ξέρουμε. Τη συμπαθώ σαν κοπέλα και λέω, για πρώτη φορά δεν θα παίξω στρατηγικά. Όχι, άστο. Και είχαν συζητηθεί για την Κωνσταντίνα πιο πριν.
Ποιο έχει συζητηθεί. Έχει συζητηθεί. Ποιο θα φύγει, τι θα κάνει, ποιο πιστεύουμε. Κοιτάξτε, ποιο πιστεύουμε, ρε, Σωτηρία, έξι άτομα είμαστε όλοι και όλοι. Και εμεί μπορούμε να σου πω ότι άμα βγουν τα γόρια, ξέρω ποιο πιστεύω θα φύγει. Ναι. Δεν έχει νόημα. Εντάξει, εγώ δεν περίμενα αυτό. Εγώ θεωρώ ότι. Δηλαδή, τι πιστεύει, δηλαδή, σε ψηφορία, ποιο θα φύγει, αγόριον ή εγώ ή ο Νίκο. Ναι, οκ, και εγώ. Μετά ποια είμαι, εγώ και η Κωνσταντίνα. Φεύγει η Κωνσταντίνα, μετά φεύγω εγώ. Είναι θέμα συμπάθεια. Γι' αυτό ισχύει. Μην μου το αρνηθείτε. Είναι θέμα συμπάθεια, κάτι περίμενε. Γιατί το σπίτι το δικό μα, αλήθεια σου, έχει δείξει κάτι αντίθετο. Δεν μιλάω, δεν μιλάω για. Μιλά για τα κορίτσια. Για τα κορίτσια, αυτό. Εντάξει, είναι απαραίτητα συμπάθεια, δεν φίλε. Γιατί συμπάθεια για ποιο ταιριάζει. Α πούμε, τα αγόρια δεν πηγαίνανε τη Μαρκέλα. Ωραία, με τη Μαρκέλα π.χ. αν δεν έμενε στο ίδιο δωμάτιο. Θα είχε την ίδια συμπάθεια με τη Μαρκέλα και το ίδιο δέσιμο. Αν δεν μένατε μαζί στο δωμάτιο. Ωραία, δεν μέναμε και τη γνώριζα. Και όντως ταιριάζαμε, μπορεί όντως να ταιριάζαμε. Και θεωρώ ότι θα ταιριάζαμε. Εσύ ξέρεις, γιατί πάνω κάτω. Ναι, αλλά θεωρώ ότι έπαιξε πάρα πολύ ρόλο το ότι ήσασταν όλη μέρα μαζί. Αυτό, αν δηλαδή ήσουν στο ίδιο δωμάτιο με τη Σοφία. Σίγουρα. Θα ήσουν αμέσω στο ίδιο δωμάτιο με τη Σοφία. Όλη η κατάσταση αυτή ήταν διαφορετική. Ή π.χ. εγώ αν δεν ήμουν το Μίτσο στο δωμάτιο και ήμουν π.χ. με, με τον Νίκο. Ναι, θα ήταν πολύ διαφορετικό. Θα ήταν διαφορετικό. Καταλαβαίνω, σου λέω. Παίζει πολύ ρόλο αυτό. Γιατί και οι χαρακτήρες σας δεν νομίζω ότι ήταν και οι ίδιοι, ας πούμε. Είναι και αυτή έντονη. Και εγώ έντονη είμαι. Καμία σχέση το έντονο το δικό σου και με τη Μαρκέλα. Τη Μαρκέλα. Εσύ Μαρκέλα γιατί ξέρεις, το έντονο και μεταξύ μας. Και εγώ τη Μαρκέλα την γνώρισα. Γιατί γνώρισα, νομίζω, έψαξα να την γνωρίσω και ασχολήθηκα. Την παρεξηγεί κάποιο. Εγώ δεν την παρεξηγήσα σε καμία φάση. Αλλά σε κάποια πράγματα και εγώ την παρεξηγούσα. Δεν μου άρεσε. Ωραία. Γι' αυτό και όλα δεν τέριαξαν οι χαρακτήρες μας και δεν συνεχίσαμε μαζί. Δεν έχω Σοφία ναι, κατάλαβα. Δεν τη ζηλέω. Γιατί γύρισε νίκη και είπε ότι ζηλεύω κιόλας. Δεν είναι ζήλια αυτό. Με προβληματίζει. Δεν είπαμε ότι είναι, απλά έτσι φάνηκε. Κάτσε για να καταλάβω. Σε προβληματίζει για το χαρακτήρα, ας πούμε, ότι λες, για το χαρακτήρα της Γλυκερίας ή σε προβληματίζει σε σχέση με κάτι που έχει να κάνει με σένα. Δηλαδή το λες για να το βελτιώσει, ας πούμε, σαν χαρακτηριστικό η Γλυκερία και να γίνει καλύτερος άνθρωπος ή επηρεάζει κάποιο δικό σου πράγμα. Και σου βγαίνει κάπως έτσι. Για αρχή δεν πρόκειται να αλλάξει. Άρα δεν θα της έλεγα ωραία. Κάτι. Για οπότε να τα αλλάξει δεν και, είναι και, γι' αυτό. Και της είχα πει κιόλας ότι δεν πρόκειται να σε αλλάξει γιατί ξέρω ότι είσαι έτσι. Εννοείται. Αυτό της το είχα πει. Φυσικά. Με προβληματίζει, προχώρησε γρήγορα. Ναι, αλλά αυτό πώς επηρεάζει εσένα. Αυτό πώς όταν ήμασταν μαζί δεν είχα μιλήσει. Όταν ήμασταν μαζί δεν είχα μιλήσει με κανένα αγόρι. Όχι ότι φταίει. Είχα μιλήσει εγώ. Όχι. Αυτό θέλω να σου πω. Αυτό θέλω να σου πω. Ούτε εγώ μίλησα. Άφησε με λίγο να ολοκληρώσω. Είχαμε κόκκινα δωμάτια και σε φώναζε και σε έκανε το ίδιο. Δεν θέλω να πω αυτό, καλέ μου. Δεν θέλω να πω αυτό. Θέλω να πω ότι όταν σταματήσαμε να ήμασταν μαζί, να είμαστε μαζί και από επιλογή μου σε κράτησα και σε καλούσα συνέχεια εσένα, όταν σπάσαμε, πήγα και μίλησα και σε άλλα αγόρια που δεν είχα μιλήσει ποτέ και πλέον έχω μιλήσει με όλα τα αγόρια. Καλά έκανε. Ναι. Και σου το έλεγα να το κάνει. Ναι, εννοείται. Δεν λέω κάτι. Εγώ είπα για τα μεγάλα λόγια συγκεκριμένα. Τίποτα άλλο αυτό. Ναι, γενικά λέω μεγάλα λόγια. Μπορεί να τη το έβγαλε κιόλα, ρε εσύ. Ρε παιδιά, έτσι εκφράζομαι σαν άνθρωπο, δηλαδή. Εντάξει, οκ. Α πούμε, μπορεί εσύ να τη το έβγαλε. Αυτό εγώ ήθελα να σου πω. Καλά έκανε. Γιατί δεν μπορώ να το κρατάω. Καλά έκανε, καλά έκανε. Δεν έχω κάνει καμία δήλωση στο συγκεκριμένο τον άνθρωπο. Άλλο το τι μπορεί να προκύψει. Αλλά στο τώρα θεωρώ ότι είμαι πολύ κομπλέ. Ωραία, εντάξει, αυτά. Πάντως όλοι ξέρουμε πόσο αληθινό ήταν από την πλευρά της τουλάχιστον όλο αυτό. Όλοι ξέρουμε ότι η Γλυκερία γούσταρε. Ενώ τέλος πάντων. Απλά επειδή λες ότι πάει πολύ γρήγορα, το παιχνίδι είναι γρήγορο. Είναι και οι αληθινοί που αν ήταν έξω. Προφανώς δεν θα πήγαινα συγκεκριμένα σε έξι άτομα ή σε έναν να μιλήσω. Ξέρω, είμαστε περιορισμένοι εδώ πέρα μέσα. Μα, αν το έβλεπα. Μα εγώ δεν μπορώ να το δω έτσι. Όχι, ότι είναι ένα παιχνίδι και θα κατευθείαν με την Γλυκερία. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Κατάλαβες πώς το λέω. Ότι πηγαίνουν γρήγορα οι ρυθμοί εδώ πέρα μέσα. Από αυτή την άποψη. Όχι, οι ρυθμοί πηγαίνουν πολύ αργά. Καθόλου γρήγορα δεν πηγαίνουν. Αφού δεν βλεπόμαστε. Σε βλέπω 3-5 λεπτά και μετά από 3 μέρες μπορώ να σε δω 3 λεπτά. Θέλω πάνε. Να πω ότι εδώ πέρα μέσα, από την πρώτη κιόλας εβδομάδα, έγιναν κατευθείαν πολλά πράγματα. Έτσι είναι. Ενώ έξω θα μπορούσαν όλα να είχαν γίνει πολύ πιο αργά. Και αυτό είναι το φυσιολογικό. Okay. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Η Γλυκερία από πάντα θεωρείς, ήταν δηλαδή έτσι. Ότι εγώ είμαι παράλογος τώρα. Είναι παράλογο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τη σύνδεση. Δεν σε κατακρίνω. Επειδή όχι, με κατακρίνει η Σοφία αυτή τη στιγμή. Δεν σε κατακρίνω. Γιατί απλά δεν τις κάνει, δεν ξέρω τι. Δεν μου κάνει, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω πού επηρεάζεις εσένα όλο αυτό. Εφόσον έχει λήξει το μεταξύ σας. Με επηρεάζει σαν προσωπικότητα. Τι να σου σαν προσωπικότητα σε ποιο κομμάτι ακριβώς.
Ότι τι ξεγελάστηκες. Ότι όχι, και καλά, με... τι, δεν καταλαβαίνω. Σου είπα, με προβλημάτισε συγκεκριμένα αυτός ο τρόπος που εκδηλώθηκε ξανά τόσο γρήγορα. Μα δεν φάνηκε μόνο σαν προβληματισμός.